Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φίλοι της Καλαθόσφαιρας, αλλά και προπονητές, καθώς φαντάζομαι ότι αρκετοί από σας σήμερα θα είστε συνδεδεμένοι εδώ στο κανάλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ξεκινάμε σήμερα μία νέα ενότητα, το σεμινάριο προπονητικής, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προπονητών Καλαθοσφαίρησης Κύπρου. Θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια προπονητικής για το μήνα Απρίλιο, τα οποία θα μεταδίδονται ζωντανά από την σελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης στο Facebook. Είναι ανοιχτά προς το κοινό, οπότε οποιοδήποτε θα μπορεί να τα παρακολουθήσει, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Ξεκινάμε σήμερα με τον Βασίλη τον Φραγκιά, για τον οποίο δεν χρειάζονται και πολλά λόγια για να τον συστήσουμε. Βασίλη, καλησπέρα και καλή αρχή σε αυτό το σεμινάριο. Καλησπέρα και από μένα στην Κύπρο, στους φίλους μου εκεί, στους συναδέλφους προπονητές. Μεγάλη τιμή που ξεκινάω εγώ και ανοίγω τον κύκλο αυτών των σεμιναρίων. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί είναι σημαντικό αυτό ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και τον πρόεδρο τον κύριο Μουζουρίδη, όπως επίσης και το Σύνδεσμο Προπονητών της Κύπρου. Και ελπίζω να έχουμε μια ευχάριστη και ωραία συνομιλία. Το θέμα μας σήμερα αφορά τον προγραμματισμό της εβδομαδιαίας προπόνησης αγωνιστικής περίοδου με 1-2 παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα που πιστεύω ότι θα συζητηθεί και θα το παρακολουθήσουν αρκετοί. Να πω σε αυτό το κομμάτι, πριν σας αφήσω στα χέρια του Βασίλη του Φραγκιά, ότι μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Οι ερωτήσεις οι περισσότερες θα απαντηθούν στο τέλος του σεμιναρίου, οπότε αν στείλετε κάποια ερώτηση τώρα στην αρχή, κάντε λίγη υπομονή να τελειώσει με αυτά που έχει να μας πει ο coach ο Βασίλης Φραγκιάς και αμέσως μετά θα τις συγκεντρώσουμε όλες και θα προσπαθήσει ο coach ο Φραγκιάς να απαντήσει όσες περισσότερες μπορεί. Βασίλη, τα αφήνω στα δικά σου τα έμπειρα τα χέρια για να μας πεις σε όσα ενδιαφέροντα έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κι αλλιώς νομίζω έχουμε χρόνο, αφού δεν έχουμε να πάμε και πουθενά μετά, όπως ξέρετε όλοι. Στα σπίτια κλεισμένοι είμαστε. Κανονικά η θέση ολονών είναι να είμαστε στα παρκέ. Με την κατάσταση που υπάρχει και με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους υπομονή και κουράγια για το ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτό που συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και από τα παρκέ έχουμε βρεθεί τώρα να γινόμαστε προπονητές μέσω του διαδικτύου, αλλά επειδή τα αγαπάμε πολύ όλοι, νομίζω ότι θα μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή κουβέντα. Και να στο τέλος, όπως είπε και ο Αντώνης ο Κατσαρός, ό,τι ερωτήσεις έχετε, να μείνω να απαντήσω σε ό,τι ο καθένας θέλει. Όπως είπε προηγουμένως και ο Αντώνης, το θέμα είναι πώς προγραμματίζουμε μια προπόνηση εντός της εβδομάδας, είτε έχουμε ένα παιχνίδι είτε δύο παιχνίδια τη εβδομάδα. Υπάρχουν προπόνητες που παίζουν και στην Ευρώπη, το πρόγραμμα βγαίνει με διπλά παιχνίδια. Θα ξεκινήσω με τα βασικά. Πώς προγραμματίζεται μια προπόνηση μέσα στη εβδομάδα με το όταν έχεις ένα παιχνίδι να δώσεις και κατ' ουσίαν το Σάββατο. Υπάρχουν, κατά την άποψή μου, 9 σημεία στα οποία ένας προπονητής θα πρέπει να δώσει βαρύτητα και σημασία. Όταν φτιάχνει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης. Ο πρώτος είναι ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος σε μια προπόνηση είναι το επόμενο παιχνίδι φυσικά. Και το επόμενο παιχνίδι βασίζεται πέρα από το κομμάτι της δουλειάς που θα κάνουμε μέσα στο παρκέ και το κομμάτι της ψυχολογικής προετοιμασίας των παιχτών, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε την προηγούμενη εβδομάδα αν η ομάδα έχει κερδίσει, έχει χάσει, σε ποια κατάσταση βαθμολογική είναι. Άρα ταυτόχρονα με το κομμάτι που προετοιμάζουμε μέσα στο παρκέ, είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε και το κομμάτι της ψυχολογίας των παιχτών. Το δεύτερο σημείο είναι η οργάνωση των προπονήσεων, το τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ώστε να έχουμε ένα πλάνο, όχι μόνο στο μυαλό μας, να έχουμε ένα πλάνο γραμμένο στο χαρτί. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, και είναι και το τρίτο σημείο των 9, θα έλεγα, πυλώνων της προετοιμασίας της εβδομαδιαίας προπόνησης, είναι το meeting με τους συνεργάτες. Το θεωρώ πολύ απαραίτητο για τον εξής απλό λόγο. Τα παλιά τα χρόνια, οι βοηθοί, οι συνεργάτες, όπως θέλετε πείτε, τους κουβαλάγανε μπάλες πριν από 20-25 χρόνια. Πλέον οι άνθρωποι που αποτελούν ένα επιτελείο στο μπάσκετ είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
οι συνεργάτες σου, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το βίντεο, ο γυμναστής, ο οποίος πλέον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πολλές φορές ίσως να είναι και πιο σημαντικός ο ρόλος του και από το ίδιο του προπονητή, ειδικά όταν έχει να ετοιμάσει ομάδες να παίζουν 2 και 3 παιχνίδια μέσα στη βδομάδα. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα, το βλέπουμε και στο NBA και πολλές φορές και στα τοπικά πρωταθλήματα, στα εθνικά πρωταθλήματα, όταν οι ομάδες αναγκάζονται λόγω προγραμμάτων να δώσουν παραπάνω παιχνίδια. Το meeting με τους συνεργάτες είναι ένα κομμάτι το οποίο το θεωρώ ακρογωνίο λίθος στη λειτουργία της ομάδας, γιατί όλοι πρέπει να, νιώθουν ότι είναι κομμάτι της ομάδας, ότι έχουν ευθύνη για την ομάδα, άσχετα αν ο πρώτος προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα ανάλογα με το που βρισκόμαστε και στο πόσο χρόνο διαθέτουμε, πρέπει να γίνεται ένα meeting ανάμεσα στο προπονητή και στο επιτελείο. Και όταν εννοώ επιτελείο, εννοώ τους συνεργάτες του, τους ανθρώπους οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα, και αυτός είναι ένας ο γυμναστής, είναι ο φυσιοθεραπευτής, ο οποίος πρέπει να σε ενημερώνει για το τι προβλήματα υπάρχουν, ποιοι παίκτες πρέπει να προφυλαχτούν, ποιοι μπορούν να κάνουν προπόνηση. Οπότε, πριν ξεκινήσει η προπόνηση, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο συναντιόμαστε, συζητάμε, βλέπουμε μετά το πρόγραμμα της προπόνησης, παίρνει ο καθένας τα κομμάτια που πρέπει να κάνει και τις ευθύνες που πρέπει να έχει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ούτως ώστε ο καθένας να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και ποια είναι η κοινή γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το τέταρτο κομμάτι είναι η προετοιμασία της προπόνησης. Και στην προετοιμασία της προπόνησης βάζω πρώτο την υλικοτεχνική υποδομή. Δηλαδή, όταν μπει ο προπονητής μέσα στο γήπεδο, θα πρέπει τα πάντα να είναι έτοιμα. Ορισμένα πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα, θα πρέπει από την αρχή να έχουν γίνει πολύ καθαρά στο τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Παράδειγμα, το γήπεδο πρέπει να είναι σκουπισμένο, τα χρονόμετρα να είναι έτοιμα, οι μπάλες, οι πετσέτες, οτιδήποτε χρειάζεται, ούτως ώστε η προπόνηση να μπορέσει να κυλήσει απρόσκοπτα και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Το έκτο κομμάτι είναι οι διπλές προπονήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, θα συζητήσουμε στη συνέχεια γι' αυτό ακριβώς το τι πρέπει να γίνεται. Αν θέλετε, τη δικιά μου τη σκέψη πάνω σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να σημαίνει ότι άλλες σκέψεις μπορεί να είναι λάθος. Υπάρχει άλλωστε το μπάσκετ, είναι ένα κομμάτι που μπορείς να συζητήσεις και να μιλήσεις για τα πάντα. Η διάρκεια των προπονήσεων επίσης είναι ένα κομμάτι που είναι προς συζήτηση. Συνήθως είναι γύρω στις 2 ώρες, στα 120 λεπτά προσδιορίζεται. Το 7ο κομμάτι είναι τα βάρη και φυσική κατάσταση, το οποίο είναι απόλυτη ευθύνη του γυμναστή. Και όπως είπα στην αρχή, ο γυμναστής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτό στην ουσία σε κατευθύνει στις εντάσεις των προπονήσεων, στις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα. Εγώ είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς γυμναστές κοντά μου. Φέτος που ήμουν, ξεκίνησα τη σεζόν στη Λάρισα, είχα το Χρήστο το Χαλίτσιο πάρα πολύ καλό. Και πολλά χρόνια μαζί μου είναι ο Κώστας ο Μασούρας, τον οποίο, συγγνώμη, και στο Κατάρ και στον Ηλυσιακό και στον Πανιόνιο την περασμένη χρονιά. Βοήθησε πάρα πολύ στο να η ομάδα να μπει σε ένα σωστό προγραμματισμό όσον αφορά το κομμάτι των βαρών και το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Το 8ο κομμάτι είναι το βίντεο. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα στο πώς πρέπει να, πότε πρέπει να βλέπουν βίντεο, πώς πρέπει να βλέπουν βίντεο, πόση ώρα πρέπει να βλέπουν βίντεο. Την ευθύνη του ανθρώπου ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά και στην οποία θα την αναλύσουμε σε λίγο όταν θα μπούμε στην κάθε μέρα ξεχωριστά. Και το τελευταίο κομμάτι, που είναι επίσης σημαντικό, ότι ο προπονητής πρέπει να είναι τόσο πολύ προετοιμασμένος, ούτως ώστε να έχει καταρτήσει το λεγόμενο playbook, δηλαδή το τι θα παίξει η ομάδα εφόσον ξέρει το υλικό του και μπορεί να καταλάβει και να διαβάσει ακριβώς το τι χρειάζεται η ομάδα, ποια plays θα παίξει, τι θα χρησιμοποιήσει, όπως επίσης και ποια drills, ποιες ασκήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διάρκεια μέσα της χρονιάς και ποιες θα επιλέξει στη διάρκεια της εβδομάδας, ανάλογα με το τι χρειάζεται η ομάδα να κάνει. Και αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει μια ποικιλία ασκήσεων, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, πιο πολύ νομίζω έχετε υπάρξει παίκτες, πιο πολύ έχετε παίξει μπάσκετ. Το χειρότερο πράγμα για έναν αθλητή είναι να πηγαίνει κάθε μέρα και να κάνει τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι κουραστικό, βαρετό, δεν δίνει κίνητρο. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε το ίδιο αντικείμενο για τον μπάσκετ να είναι, αλλά με τελείως διαφορετικό ασκησιολόγιο, ούτως ώστε να κρατάμε τον αθλητή μας, τους παίκτες μας, σε μια εγρήγορση, στο να μην ξέρουν τι θα γίνει κάθε μέρα στην προπόνηση. Αυτό είναι όσον αφορά τα 9 βασικά κομμάτια. Τα ξαναλέω εντάχει αν κάποιος θέλει να τα σημειώσει. Είναι ο στόχος των προπονήσεων, η οργάνωση των προπονήσεων, τα meeting με τους συνεργάτες το τρίτο, η προετοιμασία της προπόνησης το τέταρτο, η διάρκεια της προπόνησης το πέμπτο,
οι διπλές προπονήσεις, το πώς κατανέμονται και στο πώς γίνονται το έκτο. Τα βάρη και φυσική κατάσταση που είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από το τι θα κάνουμε προπονητικά σαν μπάσκετ. Το 8 είναι το βίντεο και το 9 είναι η προετοιμασία του προπονητή όσον αφορά το κομμάτι στο το playbook και το κομμάτι των ασκήσεων τις οποίες χρησιμοποιεί στη διάρκεια της εβδομάδας μέσα στην προπόνηση. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν, όταν έχουμε ένα παιχνίδι τη εβδομάδα, τι κάνουμε μέσα στη εβδομάδα και πόσες προπονήσεις κάνουμε και πώς είναι οι εντάσεις και το τι ασκήσεις κάνουμε. Δυστυχώς, συγγνώμη, θα ήταν πολύ καλύτερο να είμαστε στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, να εδρώναμε και λίγο, να τα δείχναμε όλα αυτά μέσα στο παρκέ, αλλά και έτσι θα προσπαθήσω να σας δώσω μια εικόνα στο πώς προσπαθούμε να λειτουργήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, η ομάδα έχει παίξει το Σάββατο, την Κυριακή οι περισσότεροι προπονητές δίνουν ένα off στην ομάδα να ξεκουραστεί και το επόμενο παιχνίδι είναι το Σάββατο. Ξεκινώντας λοιπόν τη Δευτέρα, βάζουμε τις πρωινές προπονήσεις. Συνήθως οι πρωινές προπονήσεις, οι διπλές προπονήσεις, και εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μιλήσουμε πιο εκτενώς γιατί έχει πάρα πολύ νομίζω ενδιαφέρον. Οι διπλές προπονήσεις εξαρτώνται από δύο πράγματα. Από το πόσο κουρασμένη είναι μια ομάδα, στο πού βρίσκεται μια ομάδα. Δηλαδή, όταν είσαι, παράδειγμα, στην Αθήνα, έχεις τεράστιο πρόβλημα μετακινήσεων. Δηλαδή, αν μένει κάποιος πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθεί δύο φορές τη μέρα. Θα είναι όλη τη μέρα σε ένα αυτοκίνητο για να πάει στην προπόνηση. Άρα, εκεί μπορούμε καμιά φορά να συμπτύξουμε λίγο τις προπονήσεις, να γίνουμε μεγαλύτερες σε διάρκεια, ώστε να μην τους κουβαλάμε τους παίκτες πήγαινε έλα δύο φορές τη μέρα, να δώσουμε χρόνο να ξεκουραστούν, ειδικά σε πόλεις μεγάλες. Εντάξει, στην Κύπρο, στη Λεμεσό ή στη Λευκοσία ή στην Πάφο, οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές, είναι πολύ εύκολο να τους φέρεις τους παίκτες. Αλλά σε μεγαλοπόλεις που οι παίκτες θα μένουν μακριά από το γήπεδο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να κάνεις αυτό ακριβώς που έχεις στο μυαλό σου. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε σε μια πιο μαζεμένη πόλη που οι μετακινήσεις είναι πολύ πιο εύκολες και μπορούμε να φέρουμε τους παίκτες δύο φορές τη μέρα στο γήπεδο, χωρίς να έχεις μουρμούρες, χωρίς ότι χάλασε το αυτοκίνητο, χωρίς ότι είχε κίνηση, χωρίς οτιδήποτε. Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το πρώτο πράγμα που ξεκινάμε να κάνουμε είναι βίντεο. Το βίντεο αυτό περιλαμβάνει το τι έχει γίνει το Σάββατο στο παιχνίδι. Η άποψή μου είναι τα βίντεο δεν πρέπει να είναι μεγάλα. Τα βίντεο πρέπει να είναι μικρά, περιεκτικά, δηλαδή πρέπει να είναι 8 με 10 λεπτά maximum. Στο βίντεο αυτό περιλαμβάνει το τι έχουμε κάνει καλά ή το τι δεν έχουμε κάνει καλά στο προηγούμενο παιχνίδι. Με μικρά clips τα οποία έχουμε συζητήσει με τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνο στο συνεργάτη μας για να μας τα δώσει και να έχουμε προετοιμάσει αυτά που θα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στους παίκτες. Πολλές φορές αυτό, ξέρετε, είναι και ψυχολογία. Αν έχεις έρθει από μεγάλη νίκη ή από ήττα, άσχημη ήττα, όλες ήττες έτσι κι αλλιώς άσχημες είναι. Θα πρέπει να είσαι πολύ περιεκτικός στο τι θα πεις στα παιδιά τη Δευτέρα το πρωί. Και πάντα τα καλά στοιχεία τα δείχνουμε στο τέλος. Και αυτό το κάνουμε για τον εξής απλό λόγο, να φύγουν όλοι με μια πιο καλή αίσθηση, πιο θετική αίσθηση, ότι ναι, μπορεί να μην παίξαμε καλά ή να κάναμε κάποια λάθη, αλλά στο τέλος η τελευταία εικόνα που θα μείνει θα πρέπει να είναι η εικόνα αυτή η οποία έχει τα καλά στοιχεία της ομάδας σου μέσα και τα οποία μπορεί να τα εξελίξουμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια μετά το βίντεο, το οποίο όπως σας είπα μπορεί να είναι 8, maximum 10 λεπτά, maximum 10 λεπτά, αν έχουμε να δείξουμε τόσα πολλά, το meeting αυτό δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 20 λεπτά. Και αυτό είναι για τον εξής απλό λόγο και ισχύει σε όλα τα βίντεο που δείχνουμε μέσα στη βδομάδα, ότι με μελέτες που έχουν γίνει, η προσοχή και η δεκτικότητα των αθλητών που παρακολουθούν, όσο πάει η ώρα, μειώνεται. Το πρωί λοιπόν είναι καλύτερο γιατί είναι πιο φρέσκο το μυαλό τους, μπορούν να παρακολουθήσουν, αλλά πάνω από 20 λεπτά θεωρώ ότι αρχίζει μετά και υπάρχει κούραση, χάνεται η συγκέντρωση, δεν μπορείς να προσέξεις τόσο καλά τι θα πεις. Άρα λοιπόν, μαζί με την ομιλία, ό,τι θα πεις, μαζί με τα σημεία που θα επισημαίνεις πάνω στο βίντεο, πάνω από 20 λεπτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υπερβολικό κάποιος να δείξει. 15 με 20 λεπτά είναι το maximum. Στη συνέχεια λοιπόν, θα τους πάρει ο γυμναστής, θα κάνουν ένα μικρό ζέσταμα διατάσεις και οτιδήποτε και θα πάνε στα βάρη. Το καλό είναι, δυστυχώς, πιο πολλές ομάδες ίσως να μην το έχουν, τα βάρη να είναι στον ίδιο χώρο, στο οποίο αυτό είναι δανεικό. Κάνεις και την προπόνησή σου. Υπάρχουν όμως γήπεδα και το ξέρω που πρέπει ο παίκτης να φύγει, να πάει κάπου αλλού και να ξαναγυρίσει. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι στη σκέψη. Μπορούμε να μπούμε κατευθείαν στα βάρη εκτός γηπέδου, παράδειγμα, και αφήνεις τους παίκτες μετά να φύγουν. Όταν όμως έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στο γήπεδο και να τα έχουμε όλα μαζί εκεί, το πιο σωστό είναι μετά τα βάρη να μπορέσει να μαζέψει τους παίκτες και να έχει μια περίοδο με σουτ. Μέσα από τα plays που κάνεις,
με όχι ιδιαίτερα μεγάλη ένταση και να μπορέσεις να ολοκληρώσεις ένα πρόγραμμα γενικώς 1,5 με 1 ώρα και 40 λεπτά τη Δευτέρα το πρωί. Πάμε λοιπόν τώρα στα απογεύματα. Στα απογεύματα υπάρχει και εκείνη αυτό που σας είπα, η ευθύνη του γυμναστή. Συνήθως πολλές φορές εγώ με τους γυμναστές, χαριτολογώντας, τσακωνόμαστε εντός των εισαγωγικών εννοείται. Για τον εξής απλό λόγο, ότι εγώ πιστεύω ότι μια προπόνηση, όπως και όλοι οι προπόνητες νομίζω το πιστεύουμε, πρέπει να έχει ένταση πολύ μεγάλη στα κόκκινα. Με τους γυμναστές υπάρχει ότι, λέει, Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα που έρχονται μετά από ρεπό. Άρα δεν μπορείς να πας και να τους βάλεις στα κόκκινα, αυτό που λέμε κατευθείαν, να υπάρχουν μεγάλες εντάσεις, να υπάρχουν άμυνες. Θα πρέπει να μπει σιγά-σιγά για να ετοιμαστείς για την επόμενη εβδομάδα, να μην έχεις τραυματισμούς, να μην έχεις προβλήματα. Όταν λοιπόν ξεκινάει η προπόνηση Δευτέρα, η οποία είναι ένταση χαμηλή προσμέτρια και χωρίς άμυνες, προσπαθούσαμε να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτό των δύο ωρών. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα των δύο ωρών το απόγευμα περιλάμβανε ένα εφαρμοσμένο ζέσταμα. Και όταν λέω εφαρμοσμένο ζέσταμα, καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν υπήρχαν πλέον τρέξτε γύρω-γύρω το γήπεδο ή ανεβείτε πάνω σκάλες ή βγείτε έξω να ζεσταθείτε και να τρέξετε οτιδήποτε. Ασκήσεις πάνω, εφαρμοσμένες πάνω στο μπάσκετ, πάνω σε πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, σε όχι όπως σας είπα υψηλή ταχύτητα. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα, περίπου στα 15 λεπτά. Τα οποία 15 λεπτά πρέπει να αναγράφονται πάνω στο ταμπλό για να ξέρουν και οι παίκτες τους χρόνους που δουλεύουν. Στη συνέχεια, αφού τελειώσουμε αυτές τις ασκήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, ξέρω εγώ, πάσες, 2-2, τριάδες, οτιδήποτε, να κάνεις κάποιες ασκήσεις που μπορεί να έχεις βγάλει και μόνος σου, για να μπορούν οι παίκτες να μπουν σιγά-σιγά στο ζέσταμα, να αισθανθούν και να πάνε στις διατάσεις και στα stretching με τον γυμναστή, ο οποίος τους έχει περίπου στα 15 με 20 λεπτά, γιατί είναι, όπως σας είπα, μέρα μετά από ρεπό, άρα χρειάζεται το σώμα να προσαρμοστεί στην εβδομάδα που έρχεται και να μην μείνει στην Κυριακή που είναι όλοι ξαπλωμένοι στα σπίτια τους. Το πρόγραμμα της Δευτέρας, όπως σας είπα, είναι χαμηλής με μέτριας έντασης. Υπάρχει ένα διαχωρισμός ψηλών κοντών, το οποίο μπορεί να διαρκέσει 15 λεπτά. Να πάρουν οι δύο συνεργάτες τους ψηλούς ή τους κοντούς στα δύο καλάθια, να δουλέψουν κάποιες ασκήσεις που πιθανόν πάνω προσαρμοσμένες στα plays μας, στο ότι παίζουμε στις αδυναμίες τους, σε αρκετή ένταση χωρίς άμυνα. Αλλά η ένταση, όπως σας είπα, αρκετή σημαίνει μέτρια ένταση. Δεν μπορείς να ξεφύγεις και να πας να δουλέψεις στο full. Στη συνέχεια, μπορούμε να έχουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς αρκετοί συνάδελφοι και αρκετοί προπονητές θα θεωρούν δεδομένα, αλλά δυστυχώς δεν είναι δεδομένα. Και τι είναι αυτό? Τα βασικά του μπάσκετ. Δηλαδή, πάσες, τρίπλες, σουτ, πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομένο ότι ένας παίκτης μπορεί να πασάρει πάσα στήθους. Και βλέπεις ότι και πολλοί επαγγελματίες και πάρα πολλοί άνθρωποι, παίκτες οι οποίοι είναι σε ψηλό επίπεδο, χρειάζονται την επανάληψη. Το οποίο σημαίνει ότι βάζεις κάποιες ασκήσεις, κάποια drills, τα οποία να έχουν πάσα, να είναι σωστή η πάσα, να είναι σωστές οι ταχύτητες της πάσας, γιατί μιλάμε στο μπάσκετ σήμερα για ταχύτητα. Αλλά ταχύτητα δεν είναι μόνο ένας που τρέχει, μπαίνει μέσα και τρέχει και λέμε αυτός είναι γρήγορος. Γρήγορος είναι και οι καμπυλοπάρδαλες, δεν πάει να παίξουν μπάσκετ. Γρήγορος σημαίνει ένας ο οποίος έχει την ταχύτητα της εκτέλεσης, την ταχύτητα των αποφάσεων και φυσικά τα προσόντα τα αθλητικά για να μπορέσει να το κάνει. Αυτό λοιπόν μέσα από μια σειρά ασκήσεων, οι οποίες μπορεί να αλλάζουν, όπως σας είπα και στην αρχή, κάθε μέρα, θα πρέπει να υπάρχουν σε κάποιες στις προπονήσεις, ειδικά τη Δευτέρα που δεν έχουν την επιβάρηση ότι παίζει απέναντί μου αμυντικός, και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα κάνουν τον παίκτη και συνολικά την ομάδα να γίνεται καλύτερη εβδομάδα με την εβδομάδα. Δεν παραβλέπουμε να πούμε ότι α, πας, εντάξει, το ξέρουν. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Κάθε μέρα υπάρχει περιθώριο να βελτιώσεις κάτι. Στη πιο απλή πάσα, στο πιο απλό screen, στην πιο απλή κίνηση που μπορείς να κάνεις, να είναι ταχύτητα, τα αβικά, τα οτιδήποτε κάνεις, τα οποία τα χρησιμοποιούμε μέσα στο παιχνίδι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, επίσης, επειδή υπάρχει ανάγκη για να λειτουργήσεις και στη φυσική κατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ασκήσεις transition, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, στο τι παίζουμε στον πρωτεύοντα εφνιδιασμό, στο τι παίζουμε στον δευτερεύοντα εφνιδιασμό. Ένα γήπεδο, δύο γήπεδα, πηγαίνετε, ελάτε, ξαναπηγαίνετε. Αυτό είναι μια λειτουργία που, συζητώντας με τον γυμναστή, μας λέει ότι θέλουμε να κάνουμε σήμερα αναερόβια ή αερόβια ή οτιδήποτε χρειάζεται, άρα θα πρέπει να τρέξουν αυτό το συγκεκριμένο χρόνο. Αλλά για να μην τρέξουν πάνω-κάτω χωρίς κανένα αντικείμενο, δημιουργούμε το ασκησιολόγιο αυτό, ώστε να κάνουν αυτό το πράγμα που θέλουμε, δηλαδή να λειτουργήσουν με τη φυσική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα να δουλέψουμε και τα κομμάτια του μπάσκετ που μας ενδιαφέρουν. Και όπως ξέρετε όλοι, στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον το νούμερο ένα
σε μια ομάδα είναι το πώς τρέχει το γήπεδο, είτε παίζοντας στην άμυνα, είτε παίζοντας στην επίθεση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό το κομμάτι των 15-20 λεπτών, το οποίο είναι αφιερωμένο στη φυσική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα δουλεύει και για το μπάσκετ, να το περνάμε στην προπόνηση της Δευτέρας, ούτως ώστε να γλιτώνουμε χρόνο από τις προπονήσεις των επόμενων εβδομάδων, ή αν θέλουμε να δείξουμε κάτι πιθανόν καινούριο, είναι η μέρα, ή κάτι που θα ακολουθήσουμε για το παιχνίδι του Σαββάτ, μια ειδική τακτική. Μπορεί να το κάνουμε αυτό τη Δευτέρα, που δεν έχουμε, όπως σας είπα, τόσο μεγάλη επιβάρηση. Και στο τέλος της προπόνησης, κάνουμε τα σου. Τα σου τα οποία πρέπει να είναι είτε σε μορφή διαγωνιστικά, είτε σε μορφή στις θέσεις που παίζουν οι παίκτες ανάλογα με τα πλαίσια που χρησιμοποιούν, ψηλούς, κοντούς, με screen, με οτιδήποτε, τα οποία πρέπει να είναι σε αρκετά ψηλή ένταση. Ξαναλέω, η ένταση είναι μέτρια, αλλά στον παίκτη που το πεις εκεί τη στιγμή πήγαινε πιο σιγά να σουτάρεις, θα πάει στην ένταση που θέλει να πάει. Αλλά χωρίς άμυνα, χωρίς τίποτα, ώστε να αποφύγουμε όλους τους κινδύνους τραυματισμών και να έρθει ο παίκτη σιγά-σιγά, ώστε να τον προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα τη Τρίτη, η οποία η ένταση θα είναι πάρα πολύ ψηλή, γιατί είναι η δεύτερη προπόνηση μέσα στη βδομάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα γενικό πλάνο στο πώς ξεκινάμε την προπόνηση της Δευτέρας. Επαναλαμβάνω ότι όταν έχουμε ένα παιχνίδι τη βδομάδα και το παιχνίδι αυτό είναι το Σάββατο και η βδομάδα είναι μακριά, ξέρετε πολύ καλά ότι οι παίκτες προτιμούν πιο πολύ να παίζουν από το να προπονούνται. Έτσι, δηλαδή, όταν έχεις δύο παιχνίδια, είναι πολύ πιο ευχάριστο στους παίκτες από το να έχεις ένα παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα. Πάμε λοιπόν την Τρίτη. Την Τρίτη το πρωί, επειδή τα βάρη τα κάνουμε δύο φορές τη βδομάδα και αυτό, όπως σας είπα, είναι ευθύνη καθαρά και κομμάτι το οποίο το έχει αναλάβει ο γυμναστής. Ο γυμναστής ή άλλες ποτέ δεν φεύγει, ο προπονητής απολύεται. Άρα, ο γυμναστής λοιπόν έχει αυτό το κομμάτι το οποίο είναι βάρη, φυσική κατάσταση. Την Τρίτη το πρωί είναι η μέρα που θα έρθουν, θα κάνουμε ένα meeting στο κέντρο του γηπέδου, θα πούμε τι θέλουμε να δουλέψουμε μέσα στη βδομάδα. Αν έχουμε κάποιο play που σκεφτόμαστε να βάλουμε, είναι μια καλή ευκαιρία το πρωί με φρέσκο μυαλό να το δείξουμε και να το περπατήσουμε μέσα στο γήπεδο χωρίς επιβάρηση αμυντική. Έχουμε να κάνουμε τα σούτ μας, έχουμε να μιλήσουμε λίγο με τους παίκτες και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν, όπως όλοι το έχουμε ζήσει, κάποιος παίκτης είναι δυσαρεστημένος, κάποιος παίκτης δεν έχει παίξει καλά, κάποιος θέλει παραπάνω στήριξη. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Τρίτης, της πρωινής προπόνησης, που θα κάνεις τα play σου, θα κάνεις τα shoot σου μετά, έχεις το χρόνο πριν φύγουν για να έρθουν στην απογευματινή προπόνηση, να φωνάξεις κάποιον παίκτη, αν θες στο γραφείο, στο γήπεδο, οπουδήποτε, να μιλήσεις μαζί του, να σκεφτείς λίγο μαζί του, γιατί και αυτό χρειάζεται, μπορεί να είσαι όλη τη μέρα σαν το στρατηγό, να καταλάβεις λίγο τι γίνεται, ποια είναι η ψυχολογία του, πώς νιώθει, πώς πέρασε την περασμένη εβδομάδα, τα προβλήματά του. Ο προπονητής, πέρα από προπονητής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η ομάδα του, είναι τα παιδιά του. Πρέπει να είσαι κοντά του, πρέπει να ξέρεις τι συμβαίνει, τα θέματα του. Και όχι μόνο τα θέματα, αν δεν έχουν πληρωθεί, που συμβαίνει σε αρκετές ομάδες, αλλά γενικώς τα θέματα που μπορείς να είσαι κοντά του για να τον βοηθήσει. Είτε είναι παίκτης ο οποίος είναι local, είτε είναι παίκτης ο οποίος είναι Αμερικάνος, που πιθανόν να χρειάζεται και πιο πολύ ανάγκη, γιατί λείπουν και μακριά από τα σπίτια τους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάει κάπου αλλού για να βγάλουν το ψωμί τους και παίζοντας μπάσκετ, πρέπει να ενδιαφέρεσαι για αυτούς, να τον νιώθεις ότι ενδιαφέρεσαι, να τον νιώθουν και αυτοί ότι ενδιαφέρεσαι, γιατί όλοι έχουμε περάσει λίγο πολύ. Έχουμε φύγει, έχουμε πάει σε κάποια άλλα ξένη μέρη. Ξέρουμε πώς είναι, πώς πρέπει να προσαρμοστεί ένα παίκτη. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια ευκαιρία το πρωί, που δεν υπάρχει πίεση της προπόνησης και ένταση και ότι πρέπει συνεχόμενα να τρέξεις ή να κάνεις κάποια πράγματα, να βρεις το χρόνο να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν το απόγευμα την ώρα της προπόνησης απογευματινής, που είναι μια προπόνηση η οποία θέλουμε να έχει πολύ ψηλή ένταση. Έχουν ήδη κάνει τρεις προπονήσεις, δύο πρωινές, μία απογευματινή. Άρα λοιπόν είναι η προπόνησή μας η οποία θέλουμε να βάλουμε την ομάδα στα κόκκινα. Το ζέσταμα παραμένει πάλι ένα κομμάτι εφαρμοσμένο, το οποίο, όπως σας είπα, πρέπει να έχουμε διαφορετικά πράγματα, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει να είναι να δουλέψουμε τα plays μας με ευνηδιασμό σε δύο γήπεδα. Μπορούμε να βάλουμε κομμάτια ατομικής, μπορούμε να βάλουμε κομμάτια με βασικά, μπορούμε να βάλουμε κομμάτια μέσα από τα plays μας με τετράδες, τριάδες, οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά, όχι γύρω, ακριβώς στα 15 λεπτά. Σας είπα ότι τα πάντα πρέπει να υπάρχουν στο χρονόμετρο, δηλαδή πηγαίνοντας στην προπόνηση, στον φροντιστή ή σε κάποιον ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, του δίνουμε ένα χαρτί που είναι όλοι χρόνοι. Την ώρα λοιπόν που ξεκινάει η προπόνηση, έχει όλους τους χρόνους μπροστά
στο χαρτί γραμμένους το τι πρέπει να βάζει κάθε φορά όταν ξεκινάει η διαδικασία της προπόνησης. Εφόσον λοιπόν περάσει αυτό το 15 λεπτό που είναι μια ρουτίνα ασκήσεων με, όπως σας είπα, διαφορετικές κάθε μέρα, δεν κάνεις ποτέ τις ίδιες ασκήσεις, είναι η ώρα του γυμναστή, θα κάνουν τα stretching, τα οποία συνήθως ο γυμναστής ζητάει 15 λεπτά και αν θέλει 5 λεπτά παραπάνω και στα κλέβει από σένα του τα δίνεις, γιατί πρέπει να τα έχεις καλά με το γυμναστή πάντα. Και από εκεί και μετά μπαίνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει ένα δεκάλεπτο σε ασκήσεις transition, οι οποίες ξεκινάμε και ανεβάζουμε πλέον σιγά-σιγά στροφές που λέμε, ανάλογα το ότι χρησιμοποιεί ο καθένας σαν, σαν ασκήσεις στο transition. Μπορεί να είναι 3-2, μπορεί να είναι 3-2-2 εναντίον 1, μπορεί να είναι 5-0-5 εναντίον 3. Ξέρετε όλοι, υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις. Κρίμα που πραγματικά δεν είμαστε μέσα στο γήπεδο για να μπορούσαμε να δείξουμε και κάποια πράγματα διαζώσεις. Αλλά όπως είπα, εντάξει, τι να κάνουμε, είναι οι συνθήκες τέτοιες που αναγκαστικά θα τα δείξουμε από το τράπεζι, από το γραφείο. Εφόσον τελειώσει λοιπόν το transition, μπαίνουμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, τα οποία είναι τα defensive και τα offensive breakdown. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να κάνουμε τριάδες, τετράδες, ξέρουμε τον αριθμό των παιχτών και παράληψη μου που δεν το είπα, ότι πριν ξεκινήσει η προπόνηση, πρέπει οι ομάδες να είναι έτοιμες. Δηλαδή, στην προπόνηση δεν σταματάς και λες, θα πας εσύ μπλε, εσύ κόκκινος, εσύ κίτρινος. Έχεις ακριβώς ομάδες έτοιμες γραμμένες στο χαρτί, είτε είναι τριάδες, είτε είναι τετράδες, είτε είναι πεντάδες, ούτως ώστε την ώρα που θα ξεκινήσεις και θα αυξάνει την ένταση της προπόνησης, να μην χάνεις χρόνο ψάχνοντας να βρεις ποιος παίξει, θα παίξει ψηλός, ποιος θα παίξει κόντος. Είναι όλα έτοιμα γραμμένα. Αν χρειαστεί κάποια αλλαγή σε κάποιο παίκτη, πρέπει να την κάνεις την ώρα που θα έχουμε ένα water break, να σταματήσουν να πίνουν για τα δύο λεπτά αυτά το νερό που είναι η ώρα των παιχτών και δεν πρέπει να είσαι εσύ κοντά, γιατί μπορεί να θέλουν να πούνε και κάτι. Δεν χρειάζεται. Ας είσαι λίγο μακριά εσύ στη γραμματεία, να πιεις το νερό σου, να σκουπιστείς από τον υδρότα, οτιδήποτε. Αλλά όλα αυτά πρέπει να είναι έτοιμα. Δεν χάνεις χρόνο μέσα στην προπόνηση να ψάχνεις να βρεις χρώματα ή παίχτες. Πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που λέμε τα offensive και τα defensive breakdown. Η επιλογή συνήθως η δικιά μου είναι την Τρίτη να έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό 20 λεπτό, το οποίο το χωρίζουμε ανά 5 λεπτά. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε 4-5 λεπτά και να, στο κάθε 5 λεπτό να παίζουμε 4 εναντίον 4 εναντίον 4, 3 τετράδες. Ή μπορεί να το έχεις σε τριάδες, 4 τριάδες, απλά εκεί δεν θα γυμνάζεται μια ομάδα, θα περιμένει να γίνει το rotation και να μπουν μέσα. Είναι σημαντικό να τους πεις και να τους εξηγήσεις ακριβώς την κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή, παράδειγμα, παίζουμε 4-4 και θέλουμε να παίξουμε ένα κλασικό pick and roll για την άμυνα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θα πρέπει να εξηγήσουμε πριν μπούμε μέσα αυτό το κομμάτι πώς θέλουμε να παίξουμε. Heads out, small heads, από κάτω, push και under, τι θέλουμε να. Ό,τι ο καθένας θέλει να δείξει. Το δείχνεις εκείνη τη στιγμή, μπαίνει η προπόνηση, δεν τη σταματάς. Δηλαδή, την ώρα που παίζουν οι δύο τετράδες στο μισό γήπεδο, μπορείς εσύ ή ο συνεργάτης σου να πάει στο άλλο μισό γήπεδο που η μία τετράδα εκείνη την ώρα ξεκουράζεται να διορθώσεις κάτι. Άρα λοιπόν, το 20 λεπτό αυτό των 5 λεπτών επί 4 σετ, αλλάζουμε κάθε φορά τη συνθήκη. Μπορούμε να πούμε, παράδειγμα, παίζουμε 4-4-4 με υποχρεωτικά μία πάσα στο low post. Πώς παίζουμε στο low post? Θέλω να παίξουμε έτσι, έτσι, έτσι. Ο καθένας πώς θέλει να παίξει, πώς πιστεύει ότι θέλει να παίξει. Θέλει να παίξει με παγίδες, θέλει να παίξει μπροστά, θέλει να παίξει 3/4, θέλει να παίξει strong side trap, θέλει να παίξει ό,τι πιστεύει ο καθένας ή όποια είναι η φιλοσοφία του καθενός. Είναι η ώρα στην οποία η πίεση ανεβαίνει. Οι άμυνες γίνονται, πρέπει να γίνουν σκληρές, πρέπει να είναι συνθήκες αγώνα. Πρέπει να αφήνουμε την προπόνηση να κυλάει, να μην σταματάμε συνέχεια. Τις όποιες παρατηρήσεις θέλουμε να κάνουμε, όπως σας το είπα προηγουμένως, την ώρα που οι δύο τετράδες παίζουν, εκτός αν είναι κάτι πλέον πολύ εξόθαλμο, οπότε εκεί σταματάς την προπόνηση και πρέπει να διορθώσεις κάτι. Αλλά προτιμώ να αφήνω την προπόνηση να έχει ένα ρολάρι και να μην τη σταματάς συνέχεια. Όπως επίσης κάτι σημαντικό για μένα είναι να μην σφυρίζεις συνέχεια στην προπόνηση. Δηλαδή, εκτός από το διπλό, όταν θα παίξεις, που θα σφυρίξεις ή εσύ, οι συνεργάτες σου, η υπόλοιπη προπόνηση, το όπλο του προπονητή είναι η φωνή του. Πρέπει να μάθουν να ακούν τη φωνή σου. Όπως θα γίνει στο παιχνίδι, θα φωνάξεις ένα play στο point guard ή θα φωνάξεις κάτι στους παίκτες σου. Το φρου-φρου συνέχεια είναι κάτι το οποίο και εκνευρίζει τους παίκτες και στο κάτω-κάτω, αν θέλει κάποιος να σφυρίζει, πάει και γίνεται χωροφύλακας, γιατί τροχονόμος, γίνεται κάτι άλλο. Προπονητής, το όπλο του είναι η φωνή του. Και πρέπει η φωνή σου να είναι αναγνωρίσιμη και να την ακούνε και να καταλαβαίνουν ακριβώς τι τους λες την ώρα της προπόνησης, γιατί αυτό συμβαίνει και την ώρα του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν
ένα 20 λεπτό σε αυτή τη λειτουργία των 4 εναντίον 4, που μπορεί να είναι και κάποια στιγμή 3 εναντίον 3, ή όπως θέλει ο καθένας να το διαμορφώσει την προπόνηση. Συνήθως ο αριθμός των παιχτών που θέλω εγώ να έχω στην προπόνηση είναι 15. Κάποιοι άλλοι ομάδες έχουν λιγότερους παίκτες, άρα εκεί θα προσαρμοστούν με τους λιγότερους τους παίκτες που έχουν. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα ο καθένας, το πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα του και τις συνθήκες που έχει. Έτσι, αν δεν έχεις 15 παίκτες και έχεις 10, μπορεί να κάνεις 3 σε τριάδες. Πρέπει να είσαι λίγο γρήγορος στο πώς θα το σκεφτείς και να το κάνεις. Το επόμενο κομμάτι είναι ότι μπορούμε να πάμε στο 5 εναντίον 5, σε άμυνα επίθεση. Δεν μου αρέσει ποτέ να παίζουμε ένα διπλό το οποίο είναι ανεξέλεκτο. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε πάντα τις εκφράσεις ή θα παίξουμε δύο γήπεδα, ή θα παίξουμε ένα γήπεδο, ή θα παίξουμε τρία γήπεδα, ή θα παίξουμε αυτό που λέμε να μπουν μέχρι να μπουν δύο καλάθια. Δηλαδή παίζεις πάνω κάτω, αλλά μέχρι να μπουν δύο καλάθια ή μέχρι να μπουν τρία καλάθια. Δίνεις τις συνθήκες και μέσα σε αυτή τη διαδικασία λειτουργείς ως εξής. Λειτουργείς ότι μπορείς να βάλεις τη βασική σου την άμυνα που σε όλες τις ομάδες είναι το man-to-man, τις αρχές σου, πώς θες να παίξεις το man-to-man, αν θα πιέσεις full court, αν θα πιέσεις μισό, αν θα πιέσεις στα 3/4, τι παίζει ο καθένας από εμάς. Μπορείς να αλλάζεις τις άμυνες σου στο επόμενο set, γιατί αυτό συνήθως το κάνουμε σε 12 λεπτά ή σε 10 λεπτά. Να παίξουμε 3 set των 12 λεπτών ή 3 set των 10 λεπτών, ανάλογα το χρόνο που έχεις φάει στην προπόνηση με τις προηγούμενες ασκήσεις σου ή οτιδήποτε. Αλλά έχει τις συνθήκες αν έχει ένα zone press. Μπορεί μια ομάδα να παίζει zone press, η άλλη ομάδα να παίζει man to man. Μπορεί να βάλει μια ομάδα να παίζει ζώνη, η άλλη να παίζει zone press και ζώνη. Αυτό το διαμορφώνει, αλλά πρέπει οι συνθήκες συνέχεια να αλλάζουν, ούτως ώστε οι παίχτες να είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα και μέσα στο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι κάνουμε μέσα στην προπόνηση, αυτό ακριβώς θα πάρουμε και στο παιχνίδι. Δεν μπορεί η προπόνηση να είναι χαλαρή και να πας ξαφνικά στο παιχνίδι και να θες να είσαι turbo. Αυτό δεν υπάρχει. Οι συνθήκες λοιπόν που δημιουργείς στην προπόνηση είναι οι ίδιες οι συνθήκες που θα παίξεις στο παιχνίδι σου το Σάββατο. Πάμε λοιπόν, εφόσον κάνουμε αυτό το κομμάτι το οποίο διαρκεί 30 λεπτά, το 30 λεπτά μεταφράζεται ότι όταν σταματήσει, αν παίξεις παράδειγμα 3-made basket και εκεί σταματάει και η ομάδα που έχει βάλει το καλάθι ξαναπαίρνει την μπάλα, εκεί έχεις το χρόνο να μπεις και να διορθώσεις και να πεις θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό, με το χρόνο στη γραμματεία σταματημένο, γιατί ο χρόνος που θέλουμε να παίξουμε εννοείται ότι πρέπει να είναι καθαρός. Κάποιες φορές, αν δούμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη ένταση, μπορούμε να βάλουμε και ένα σκορ για να υπάρχει και συναγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων. Κάποιες φορές που θέλουμε να είναι ακόμα πιο διδακτικό, το αφήνουμε για να μην υπάρχει το στοιχείο ότι μου έκανε φάουλ, δεν μου το έδωσες κτλ. Οπότε τους βάζεις και τρέχουν τις γραμμές ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένας συντονισμός στο πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και στο τι θέλουμε να περάσουμε. Στο 5-5 αυτό λοιπόν περνάμε τη φιλοσοφία μας σαν ομάδα κάθε μέρα, διδαχθούμε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε κάτι να περάσει, αυτό που λέμε εντάξει έγινε, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει και παραπειράζει. Σταματάς και το διορθώνεις, γιατί αυτό θα το βρεις μπροστά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να διορθώνεις τους παίκτες σε κάθε στιγμή που νομίζεις ότι κάνουν λάθος για να τους βοηθήσεις να γίνουν καλύτεροι και να βελτιώσεις συνολικά όλη την ομάδα. Και στο τέλος της προπόνησης, εκεί που υπάρχει κούραση, ένα κομμάτι το οποίο είναι από τα αγαπημένα τα δικά μου κομμάτια και νομίζω και αρκετών προπονητών, είναι ειδικές καταστάσεις, τα special situations που λένε οι προπονητές, δημιουργεί συνθήκες που θα τις βρουν στο παιχνίδι. Δηλαδή, η ομάδα είναι κουρασμένη. Το ίδιο θα γίνει σε ένα παιχνίδι. Προς το τέλος του παιχνιδιού, όλοι είναι κουρασμένοι. Την ώρα λοιπόν που είναι κουρασμένοι, έχεις σίγουρα και ένα ταμπλό πάνω στο. Ένα πίνακα προπονητικής πάνω στο. Στη γραμματεία θα παίξουν ένα παιχνίδι 2 δίλεπτα με το σκορ 4-0 ή 0-0 ή 2-0 υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας. Εκεί λοιπόν τι έχεις, έχεις την ευκαιρία να δεις κάτω από την πίεση της κούρασης ότι όλοι πλέον είναι πάρα πολύ κουρασμένοι και το μυαλό αρχίζει να μην λειτουργεί σωστά, θα δεις τις ίδιες συνθήκες που θα δεις μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί να πάρεις ένα time-out για τη μία ή την άλλη ομάδα, το ένα ή το άλλο συνεργάτη σου, ή και τα δύο συνεργάτες σου, να δείξει μια κατάσταση, ένα out of bounds, baseline, sideline, κάτι, ή μια επίθεση, ένα ειδικό play που το κάνεις εκεί τη στιγμή, πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσεις στο παιχνίδι, να έχει μορφή ανταγωνιστική, ούτως ώστε να ετοιμάζεις την ομάδα σου για όλες αυτές τις καταστάσεις που σίγουρα θα τις πετύχεις σε κάποιο παιχνίδι, είτε το επόμενο είτε το μεθεπόμενο, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό λοιπόν σου δίνει μια πολύ καλή αφορμή
να δεις πώς λειτουργούν οι παίκτες σου κάτω από πίεση σκορ, όσο εμπειροί και να είναι, όσο και παιγμένοι να είναι που λέμε, κάτω από την πίεση της κούρασης, γιατί στο τέλος του κάθε αγώνα, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, όλοι είναι κουρασμένοι, και να βγάλεις κάποια συμπεράσματα και να διορθώσεις κάποια πράγματα. Όταν τελειώσει λοιπόν και αυτό το κομμάτι, από εκεί και μετά πηγαίνουμε σε μία περίοδο 15 λεπτών, η οποία θα έχει σουτ, ελεύθερες βολές που είναι υποτιμημένες και πολλές φορές έχουν χαθεί και έχετε χάσει κι εσείς και εγώ πάρα πολλά παιχνίδια από βολές και κοιτάμε μετά το ποσοστό και λέμε δεν είναι δυνατόν, και όμως είναι, έχεις χάσει το παιχνίδι. Ένα κομμάτι το οποίο είναι σε ελεύθερες βολές, στο οποίο προσπαθούμε να βρούμε ένα κίνητρο για να σουτάρουν σοβαρά, επειδή το ελεύθερες βολές το περνάνε όλοι ότι λίγο εντάξει, μωρέ, τα τελειώνουν και οι προπόνες, σας κάνουν και πέντε σουτ να φύγουν. Δεν είναι, θα μπορούμε να τους βάλουμε να κάνουν, ξέρω εγώ, 11 συνεχόμενες βολές σε ελεύθερες για να φύγουν. Μπορεί να είναι 15 βολές, μπορεί να είναι συναγωνιστικές, δύο ομάδες. Αλλά να υπάρχει ένα κίνητρο, στη βολή πρέπει να ευστοχήσω, όχι να τις κάνω για να περάσει η ώρα και να πάω να κάνω ντους και να τελειώνουν. Τελειώνει λοιπόν η προπόνηση της Τρίτης, η οποία, όπως είπα, ήταν σε πολύ ψηλή ένταση. Θα φύγουν οι παίχτες. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, Τετάρτη το πρωί, που είναι μια προπόνηση και μια μέρα Τετάρτη, η οποία θέλουμε μια ένταση μέτρια προς υψηλή, αλλά όχι την ένταση της Τρίτης τόσο πολύ σε υψηλά, στα κόκκινα που λέμε. Ξεκινάει η μέρα, λοιπόν, με τα βάρη. Θα έχουμε πάλι μισό γήπεδο, πιο πολύ περπατώντας να διορθώσουμε κάποια πράγματα στα plays μας, να δείξουμε κάποιες κινήσεις που θέλουμε να δείξουμε ή ξανά αν θέλουμε να βάλουμε κάτι καινούριο ή ξανά αν δεν λειτουργήσε κάτι καλά την Τρίτη, κάποια plays κάποιοι ξεχαστήκανε, κάποιοι δεν τα θυμούνται, κάποιοι μπορεί να έχουν χαθεί γενικώς, το έχουμε ζήσει όλοι αυτό το πράγμα. Κάνουμε μια επανάληψη το τι plays παίζουμε, τα baseline, τα out, τα πάντα. Και από εκεί και μετά μπορεί να έχουμε κοντούς ψηλούς ή συνεργασίες 2-2-3-3 σε δύο γήπεδα, σε όχι ψηλή ένταση, απλά επαναλήψεις μέχρι να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα. Θυμάμαι έναν από τους μεγαλύτερους και τους πιο παλιούς Έλληνες προπονητές, το Φέδωνα του Μαρθαίου και πρόεδρο του Συνδέσμου μας στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν πιτσιρικάς όταν πρώτο πηγαίναμε στα σεμινάρια και ακούγαμε, και έλεγε ότι αν πάρεις μια αρκούδα, λέει, από το δάσος και τη μάθεις να κάνει ποδήλατο, σε δύο μήνες, λέει, το έχει καταφέρει. Λέγαμε, ρε κότσα, αυτό δεν γίνεται. Λέει, τι δεν γίνεται. Λέει, τι βάζει. Βλέπει στο τσίρκο, λέει, η αρκούδα που κάνει ποδήλατο πάνω σε ένα σκηνή. Αυτή, λέει, ήταν στο δάσος. Μετά την πήραμε, λέει, κάναμε ένα training και έμαθε, λέει, σιγά-σιγά η αρκούδα μετά από δύο μήνες και πήγαινε πάνω το σκηνή με ένα ποδηλατάκι. Αυτό τι εννοούσε. Ότι είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. Basketball is a habit game. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι συνήθειας. Κάνεις κάτι, επανάληψη. Κάποια στιγμή θα το κάνει. Το ίδιο και αρκούδα βγήκε από το δάσος. Μετά από δύο μήνες έμαθε να κάνει ποδήλατο. Και το κάνει κάθε μέρα επί 10 ώρες. Λοιπόν, η επανάληψη και το κομμάτι το να υπενθυμίζουμε στους παίχτες μας στο πού πρέπει να είναι, στο τι πρέπει να κάνουν. Κάποιος θα ξεχάσει, κάποιος είναι πιο έξυπνος. Κάποιος δεν συγκεντρώνεται τόσο εύκολα. Αυτά τα έχουμε νομίζω περάσει λίγο πολύ όλοι μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να εξηγούμε, να μην εκνευριζόμαστε. Γιατί εμείς έχουμε, σαν προπονητές, όλο τον μπάσκετ, παράδειγμα, στο μυαλό μας. Ο παίκτης δεν το έχει. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να το εντάξουμε. Άρα λοιπόν, Τετάρτη το πρωί, η οποία είναι μια μέρα που η πρωινή προπόνηση, εγώ ποτέ δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι σε υπερβολικές εντάσεις κτλ. Ίσως μόνο στην προετοιμασία κάποιες πρωινές προπονήσεις όντως να υπάρχουν, αλλά αυτό είναι προετοιμασία, ένα άλλο κομμάτι τελείως διαφορετικό. Το παίκτη εκείνη τη στιγμή πρέπει να προσπαθεί να εξηγήσει ακριβώς τι θέλεις να κάνει. Είχαμε ένα παίκτη στην Εθνική Κατάρ, ο οποίος έρχονταν και μου έλεγε: Κότσε, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου δίνεις μια πληροφορία τη μέρα. Μην μου λες παραπάνω, δεν τα καταλαβαίνω. Οκ. Τι θέλεις να κάνεις σήμερα, θέλω να πάρεις τα rebound. Αυτό μόνο, τέρμα. Δεν είχε. Αν του δίνεις δεύτερη πληροφορία, τον έκαιγες. Δεν μπορούσα να το σκεφτεί. Στην αρχή μου φαίνεται περίεργο, λέω: Είναι δυνατόν. Χωρίς να το υποτιμώ, έτσι. Το παιδί μπορούσε να χωνέψει αυτό. Την επόμενη μέρα άλλη πληροφορία. Και σιγά-σιγά βελτιωνόταν. Εντάξει, δεν θα γινόταν παίκτη στο NBA, αλλά μπορούσε να γίνει ένα κρίσιμο παίκτη για την ομάδα που έπαιζε. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε λοιπόν τα μισά γήπεδα, τα plays και τα βάρη και την επικοινωνία με τους παίκτες πάλι, γιατί σας είπα και πριν από λίγο ότι είναι σημαντικό τι γίνεται, πώς πάμε, τι θέματα έχουμε, έχετε φάει, τα πάντα. Είσαστε σαν τη μαμά και τον μπαμπά. Πρέπει να ενδιαφερόσαστε. Και όχι να ενδιαφερόσαστε απλά για να το πω, να το νιώθετε μέσα σας, γιατί ο παίκτης και η γλώσσα του σώματος πρέπει να το καταλαβαίνει άλλος. Δηλαδή το νιώθει, αν το νοιάζεσαι.
Γιατί και αυτοί θα νοιαστούν όλοι για σένα μεθαύριο, έτσι. Αν θα νοιαστούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμάς η δουλειά μας είναι αυτό, ότι πρέπει να νοιαζόμαστε. Το απόγευμα, λοιπόν, που είναι μια προπόνηση μέτρια προς υψηλού επίπεδου, και εκεί είναι πάντα διαφωνή με τους γυμναστές. Σου λέει να πάμε πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά δεν υπάρχει. Θα πάω να τρέξει, θα πάω να τρέξει. Θα τρέξει πιο χαλαρά. Δεν γίνεται. Οπότε εκεί πάντα με τους γυμναστές, εγώ έχω μια μεταξύ σοβαρού και αστείου πάντα, έτσι, γιατί είναι καταπληκτικοί άνθρωποι όλοι αυτοί που έχω συνεργαστεί, καταπληκτικά παιδιά και πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Αλλά εντάξει, κότσε, άστους λίγο, μην τους πιέζεις παραπάνω κτλ. Κτλ. Το απόγευμα, λοιπόν, θα πάμε στη ρουτίνα, όπως σας είπα, την 15 λεπτή, με διαφορετικές ασκήσεις, τις οποίες είναι τελείως καμία σχέση με ό,τι έχουμε κάνει τη Δευτέρα και την Τρίτη, αν κάτι διαφορετικό. Θα μπούμε στα stretching, θα αρχίσει αυτή δηλαδή, η ρουτίνα η καθημερινή. Θα πάμε μετά σε ένα κομμάτι, μετά τα transition που θα μπει, μπορεί να είναι λιγότερος ο χρόνος, γύρω στα 6 λεπτά, για να ανεβάσουν λίγο την ένταση της προπόνησης. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πάλι 4-4-4, αλλά το 4-4-4 το επιλέγουμε ή το 3-3-3 σε κομμάτια, χωρίς να έχουμε πει τίποτα στους παίκτες, από αυτά που παίζουν οι αντίπαλοι μας που θα παίξουν το Σάββατο. Δηλαδή, παίζουν pick and roll το τάδε play ή κάνουν, ξέρω εγώ, μια υπερφόρτωση εκεί. Αυτά λοιπόν, χωρίς να πούμε κάτι, λέμε, ας πούμε, παίζουμε 4-2-4 και θέλουμε να γίνει αυτό. Να φεύγει αυτός και να πηγαίνει απέναντι. Είναι μια κίνηση την οποία θα την αντιμετωπίσουν το Σάββατο, αλλά δεν χρειάζεται από την Τετάρτη να αρχίζουμε να τους φορτώνουμε το μυαλό με πληροφορίες το τι θα γίνει μετά από τρεις μέρες. Απλά τους δίνουμε μια εικόνα και μια συνήθεια στο να ακολουθήσουν. Να παίζει μια ομάδα UCLA. Πώς αντιμετωπίζουμε το UCLA, ξέρω εγώ, που πηδάμε στην μπάλα, τσεκάρουμε εκεί, μένουμε στη weak side. Δηλαδή, βασικά πράγματα του μπάσκετ, τα οποία όμως, όπως σας είπα, χρειάζονται και πάλι υπενθύμηση. Κάνουμε αυτό λοιπόν το κομμάτι, το οποίο μπορεί να διαρκέσει γύρω στα 20 λεπτά. Μετά θα μπούμε πάλι στο 5-5, με συνθήκες 3 δεκάλεπτα ή 3 οκτάλεπτα. Και εκεί θα πιέσουμε πάρα πολύ να παίξουμε πράγματα δικά μας, δηλαδή αν θα παίξουμε το Σάββατο πολύ man-to-man, πώς θέλουμε να παίξουμε, πώς θέλουμε να παίξουμε τα screen, πώς θέλουμε να... Δηλαδή θα δώσουμε τις κατευθύνσεις και τους κανόνες πριν ξεκινήσει. Δηλαδή λέμε, στο low post θα παίξουμε με παγίδα. Από την αδύνατη πλευρά, παράδειγμα, ή από τη δυνατή. Όταν η μπάλα λοιπόν πηγαίνει στο low post, θα παίζουμε παγίδα. Αυτός είναι ο στόχος αυτού του δεκαλέπτου. Αν τα pick and roll είναι έτσι και ο playmaker, ο point guard απέναντι ομάδα δεν είναι τόσο καλός τρίποντος και θέλουμε να ρισκάρουμε, θα παίξουμε τα pick on the ball όλα under. Δηλαδή θα δώσουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και συγκεκριμένες αρχές στο τι θέλουμε να κάνουμε μέσα σε αυτά τα δεκάλεπτα που παίζουμε. Αν έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε ζώνη, τη δουλεύουμε. Αν έχουμε σκοπό να χρησιμοποιήσουμε ζώνη, πρέπει το δουλεύουμε. Και για να μην σταματάμε και τρώμε χρόνο, μπορούμε να βάλουμε μια άσκηση, ξέρω εγώ, να ξεκινάμε με μια ελεύθερη βολή. Μόλις ευστοχήσει ο παίχτης ή αν αστοχήσει να του δώσουμε δεύτερη ευκαιρία να σκοράρει, παίζουμε αυτό το zone press και μετά γυρίζουμε σε ζώνη ή σε man to man ή ο καθένας τι θέλει να κάνει. Αλλά πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Αφού λοιπόν τελειώσουμε με τα 3 δεκάλεπτα μέσα από αυτή τη διαδικασία που σας είπα προηγουμένως, το επόμενο κομμάτι είναι να ξαναπάμε πάλι στα special situations. Πάλι 2x2 λεπτά να παίξουμε. Διπλό. 2 λεπτά. Διπλό. 6-2 κερδίζουν αυτοί. 85-80. Βάλτε ό,τι σκορ θέλετε. Η μπάλα είναι εκεί. Κάθε φάουλ σφυρίζεται βολή ή δεν σφυρίζεται βολή για να δούμε και πώς λειτουργούν οι παίκτες. Δηλαδή, τους αλλάζουμε συνέχεια τις συνθήκες για να δούμε και το μυαλό των παίκτων πώς λειτουργεί. Παράδειγμα, πολλές φορές βλέπεις επίθεση, κερδίζει η ομάδα που έχει την μπάλα, χάνει 3 πόντους και η ομάδα που παίζει άμυνα κερδίζει 3 πόντους. Θα κάνουν φάουλ ή δεν θα κάνουν φάουλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συνήθεια. Ο παίκτης πρέπει να λειτουργήσει αυτόματα. Ο προπονητής μπορεί να κοιμηθεί, μπορεί να μην βλέπει, μπορεί να ξεχαστεί, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ο παίκτης από μόνος του, αν δει το παράδειγμα είναι το παιχνίδι στους 3 πόντους και πρέπει να κάνει φάουλ, πρέπει να μάθει να βλέπει το χρόνο, να μάθει να βλέπει το σκορ και να πάει να κάνει φάουλ. Εφόσον η εντολή είναι ότι όταν κερδίζουμε 3 πόντους, κάνουμε φάουλ, να πάει ο άλλος στις βολές. Ή αν ο προπονητής, γιατί υπάρχουν και προπονητές αυτοί, σεβαστή άποψή του, λέει δεν θα κάνω φάουλ, θα παίξω άμυνα, θα παίξω άμυνα. Αλλά βάζουμε τον παίκτη στη διαδικασία να σκέφτεται, να είναι κουρασμένος, να βλέπει το χρόνο, να βλέπει το σκορ και να πάρει απόφαση. Εγώ πολλές φορές και οι συνεργάτες μου πει δεν θα μιλάμε στο τέλος, δηλαδή στο τελευταίο ένα λεπτό το σκορ, για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Στο παιχνίδι φυσικά θα φωνάξεις, κάνε φάουλ ή μην κάνεις, μπορεί να έχεις time out, μπορεί να μην έχεις time out. Άρα λοιπόν, τις βάζουμε με αυτό το κομμάτι
στη συνθήκη που θέλουμε εμείς να ακολουθήσουν και στη συνθήκη αυτή που θέλουμε να είναι υπέρθεση σε κάθε προπόνηση. Τελειώνει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Με το που τελειώσει λοιπόν αυτό το κομμάτι, από εκεί και μετά πάμε στα σουτ, πάλι με τις συνθήκες που σας είπα, πάμε στα σουτ και πάμε σε ελεύθερες βολές με την ίδια συνθήκη. Ξημερώνει λοιπόν επόμενη μέρα, Πέμπτη. Πέμπτη είναι η πιο σημαντική προπόνηση. Κάθε προπόνηση είναι σημαντική, αλλά η Πέμπτη είναι πλέον 48 ώρες πριν το παιχνίδι. Οπότε εκεί πρέπει η προπόνηση να είναι πολύ καλή. Πρέπει να πάρουμε από τους παίκτες το καλύτερο που μπορούμε, να είναι η ψυχολογία τους στα ύψη. Δηλαδή πρέπει όλο το γήπεδο να τραντάζεται κάνοντας προπόνηση. Την Πέμπτη λοιπόν το πρωί είναι μια περίοδος που θα κάνουμε τα σούτ μας, λίγο τα πλέγματα θα περπατήσουμε, χαλαρή προπόνηση. Πάλι με τους παίκτες λίγο επικοινωνία για το μάτς που έρχεται, το παιχνίδι που έρχεται του Σαββάτου. Πώς θα βλέπουμε, τι κάνουμε, μια γενική έτσι κουβέντα να δούμε πώς, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας ή αν έχει κάποια θέματα ή κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Και πάμε τώρα στην απογευματινή που σας είπα ότι είναι η πιο σημαντική προπόνηση της εβδομάδας. Είναι το πικ μας αυτό, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν την Πέμπτη το πρώτο βίντεο. Πριν έρθουν στην προπόνηση, πριν ξεκινήσει, συγγνώμη, η προπόνηση, γιατί πριν έρθουν δεν γίνεται. Φτάνοντας λοιπόν στο γήπεδο, τους μαζεύουμε πριν δεθούν, πριν κάνουν οτιδήποτε, έρχονται πολύ νωρίτερα. Έτσι κι αλλιώς αυτός είναι κανόνας. Μία ώρα και ένα τέταρτο, μία μισή ώρα πριν ο προπονητής και οι συνεργάτες πρέπει να είναι στο γήπεδο. Γιατί για μένα είναι σημαντικό να έχει το παίκτης και να σε βρίσκει στο γήπεδο. Να σου λέει καλησπέρα, coach, καλησπέρα. Πρέπει στο γραφείο σου, να σου πει καλησπέρα. Να σε δει όμως ότι είσαι εκεί. Δεν μπορεί ο προπονητής να πάει 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η προπόνηση στο κέντρο, έλα, σφυρίζω, πάμε, ξεκινάμε. Πρέπει να είσαι νωρίτερα στην προπόνηση. Εντάξει, αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί θα πας με τους συνεργάτες σου νωρίτερα, θα κάτσεις στο τραπέζι, θα μιλήσεις για το πρόγραμμα, αυτό γίνεται κάθε μέρα, θα πεις θα κάνουμε αυτά, θα πιεις τον καφέ σου στο γήπεδο μέσα, όχι στη γραμματεία, γιατί ένα πράγμα από αυτά που πραγματικά τρελαίνομαι είναι να βλέπω ανθρώπους να μπαίνουν με το φραπέ ή με τον καφέ στο γήπεδο και τα αφήνουν στη γραμματεία. Μπορεί να πάθω κεφαλικό να μείνω και τη στιγμή. Έχεις το γραφείο σου, μπα πιεις τον καφέ, στο νερό, στο οτιδήποτε, κάτσε μέσα εκεί, μακριά από τους παίκτες, μακριά από τον οποιοδήποτε. Έτσι. Τελειώνει το meeting. Θα πάω στην αίθουσα του βίντεο και αυτό είναι το πρώτο βίντεο που ετοιμάζουμε για το παιχνίδι που έρχεται. Τα βίντεο που δείχνουμε μέχρι και το Σάββατο είναι τρία. Το ένα βίντεο είναι την Πέμπτη, το άλλο βίντεο είναι την επόμενη μέρα Παρασκευή και το τελευταίο βίντεο είναι τη μέρα του αγώνα το Σάββατο. Πώς θα ξεχωρίζουμε λοιπόν αυτά τα βίντεο, αφού φτάσαμε να μιλήσουμε? Την Πέμπτη είναι η μέρα που δείχνουμε τους παίχτες. Έναν έναν τον παίχτη, αναλυτικά, υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα με τις θέσεις που παίζουν, highlights από διάφορα παιχνίδια, τα 3-4 τελευταία ουσιαστικά παίρνουμε, δείχνουμε τι κάνει ο κάθε παίχτης, τι πρέπει να προσέξουμε από τον κάθε παίχτη. Εντοπίζουμε ότι πρέπει να προσέχουν όλοι όλους, γιατί πολλές φορές μπορεί να γίνει και άμυνα με αλλαγές, δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αυτός που παίζει point guard και κοιτάει μόνο τον point guard, θα μαρκάρει στο παιχνίδι κάποιον άλλο. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει μια αλλαγή. Πρέπει να ξέρουμε για όλους τους παίχτες τις πληροφορίες. Το meeting αυτό διαρκεί 8 με λεπτά το βίντεο maximum. Θα είναι 4-5 highlights από τον κάθε παίχτη. Στους παίχτες κλειδιά μπορεί να είναι λίγο περισσότερο, να είναι παραπάνω τα clips. Και στους παίχτες που έχουν λιγότερη συμμετοχή, σαφέστατα 2-3 clips. Αλλά πρέπει να τους δώσουμε να δουν τα στοιχεία που έχει ο κάθε ένας παίχτης. Δηλαδή μπορεί να είναι ο 12ος και να μπει και να είναι ο καλύτερος τρίποντος. Λέμε αυτός, κάνει αυτό. Σουτάρει πρέπει να είμαστε κοντά, να τον αγκάσουμε να βάλει την μπάλα στο παρκέ παράδειγμα. Να κάνει αυτό και αυτό. Αφού λοιπόν δείξουμε το βίντεο, θα μιλήσουμε λίγο. 15 λεπτά το πολύ, όλο αυτό. Θα πάνε οι παίκτες, θα δεθούν, θα βγούμε έξω. Θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι, όπως είπαμε πάλι, τη ρουτίνα μας, την κλασική 5-0, 0-5. Το 0-5 εννοώ ότι μπορεί να παίζουν οι 5 άμυνα, να γίνεται ένα σουτ με μια παγίδα, ευνηδιασμό και να είναι αυτό το ζέσταμα. Θα μπούμε μετά στα stretching και θα ξεκινήσουμε λοιπόν την τελευταία προπόνηση, η οποία πρέπει, η τελευταία με ένταση τόσο μεγάλη, η οποία πρέπει να είναι πραγματικά η προπόνηση που φεύγοντας θα μας κάνει να νιώσουμε όλοι ότι είμαστε γεμάτοι και ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε για το παιχνίδι του Σαββάτου. Το κομμάτι αυτό της Πέμπτης είναι πιο πολύ 5 εναντίον 5. Μετά δηλαδή από ένα transition που κάνουμε μπορεί να είναι 5 εναντίον 5 με ένα shoot από τον προπονητή, έναν ευνηδιασμό ή δύο ευνηδιασμούς, να αρχίσουμε να ανεβάζουμε τις εντάσεις.
Όλη η προπόνηση είναι 5 εναντίον 5. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κομμάτια μέσα. Είναι ένα δεκάλεπτο μπορεί να είναι 5 εναντίον 5 man to man, το άλλο δεκάλεπτο να είναι 5 εναντίον 5 ζώνη, το άλλο δεκάλεπτο ανάλογα με το ότι παίζει και άλλη ομάδα ή τι θέλουμε να παίξουμε εμείς. Ζον πρέσ ή μεικτές άμυνες ή οτιδήποτε ο καθένας παίζει, έχει δει από την αντίπαλη ομάδα. Τελειώνουμε πάλι με ειδικές καταστάσεις. Μπορούμε να παίξουμε 3 μονόλεπτα. Μπορούμε να παίξουμε 4 μονόλεπτα ή 3 δίλεπτα, ανάλογα το πώς θέλουμε εμείς να λειτουργήσουμε ή πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να το κάνουμε στη συγκεκριμένη μέρα. Τα σούτ μας, τελειώνει για αυτή η προπόνηση. Γεια σας και χαίρετε. Παρασκευή πρωί είναι η μέρα off. Να πάνε να ψωνίσουν, να βγουν έξω, να πίνουν ένα καφέ, να αρχίσει να χαλαρώνει και λίγο το κομμάτι το πνευματικό. Και την Παρασκευή, που είναι η τελευταία πλέον προπόνηση, η οποία προπόνηση αυτή το μόνο που ζητάμε είναι 15 λεπτά να έχουμε πολύ ψηλή ένταση, τίποτα άλλο. Είναι στην ουσία η ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας και η προετοιμασία για το παιχνίδι. Την Παρασκευή, λοιπόν, αυτό που κάνουμε πέρα από το ζέσταμα. Μπαίνουμε στο βίντεο, το πρώτο κομμάτι. Στο βίντεο είναι η μέρα που θα ξεχωρίσουμε άμυνα-επίθεση της αντίπαλης ομάδας. Θα τονίσουμε τα σημεία, τα αμυντικά τους, τα οποία έχουν θέμα ή τα σημεία, τα αμυντικά τους, τα οποία είναι πολύ δυνατή. Θα τονίσουμε το πώς πρέπει εμείς να πάμε πάνω σε αυτά τα στοιχεία και να παίξουμε. Αυτό το meeting μπορεί να πάρει ίσως κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο παραπάνω, δηλαδή να φτάσουμε maximum τα 20 λεπτά, γιατί στην ουσία είναι όλη η φιλοσοφία της απέναντι ομάδας αμυντικά και επιθετικά, τα στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε, τους παίκτες που πρέπει να προσέξουμε, που είχαμε μιλήσει ήδη την προηγούμενη μέρα. Θα βγούμε στο γήπεδο, θα κάνουμε ένα περπάτημα το blaze της απέναντι ομάδας, όχι όλα, αυτά τα plays, γιατί κάποιες ομάδες αγαπάνε και παίζουν κάποια συγκεκριμένα plays πολύ παραπάνω. Αυτό είναι εύκολο πλέον με το βίντεο και τη στατιστική να το δει κάποιος. Δηλαδή, αν παίζει μια ομάδα, χρησιμοποιεί παράδειγμα πλάγια pick and roll, θα επικεντρωθεί στο πώς θες να παίξει τα πλάγια pick and roll. Θα τα σπρώξει κάτω, θα τα πα χέτσι, οτιδήποτε παίζει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Θα τα περπατήσει τα 2, 3, 4 maximum βασικά plays της απέναντι ομάδας, να τα δουν λίγο παίχτες διαζώσεις, χωρίς όμως ένταση. Απλά τα περπατάμε και λέμε πού θέλουμε ο καθένας να πάει, πού θέλουμε ο καθένας να κινηθεί. Τελειώνει αυτό το κομμάτι, θα περπατήσουμε τα play στα δικά μας, με ευνηδιασμό σαν μορφή ζεστάματος. Και αυτό ίσως είναι η μοναδική μέρα που δεν έχουμε τη ρουτίνα του ζεστάματος και το stretching που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί όπως σας είπα, μπαίνουμε, κάνουμε λίγο walkthrough τα play της αντίπαλης ομάδας. Θα τρέξουμε λίγο τα δικά μας τα play με ευνηδιασμό, ώστε να αισθανθούν. Θα κάνουμε τα stretching, θα κάνουμε ένα τρίλεπτο έναν ευνηδιασμό χωρίς άμυνα. Και εκεί θα παίξουμε μετά ένα 5 εναντίον 5, πάλι 3-mate, or 2-mate, or 1-mate basket, αναλόγως πώς είναι η ομάδα κουρασμένη ή όχι πολύ κουρασμένη, αλλά με full ένταση. Θα τελειώσει αυτό το κομμάτι και θα πάμε μετά σε ένα 30 λεπτό με shoot. Τα shoot συνήθως αφήνουμε γύρω στα 15 λεπτά να είναι πιο ελεύθερα και 15 λεπτά να είναι διαγωνιστικά. Στα διαγωνιστικά για θα γίνει και λίγο πλάκα, θέλουμε λίγο να τους αποσυμφορήσουμε, έχουν πάρει ήδη πολλές πληροφορίες, θα κάνουμε τις βολές μας. Θα χαιρετηθούμε, θα φιληθούμε και θα πάμε σπίτια μας για να πάμε την άλλη μέρα να παίξουμε το παιχνίδι που έτσι κι αλλιώς είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχουμε κάνει όλη τη βδομάδα. Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέμε το game day, τη μέρα του παιχνιδιού. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, σας πω τι κάνω εγώ. Δηλαδή, αν είσαι, όπως είπα, κάπου που βολεύει όλους, που είναι όλοι κοντά, μπορεί να τους φέρεις και το πρωί. Να δουν το βίντεο το πρωί. Ή μπορείς να τους φέρεις το πρωί να κάνουν, που το κάνουν πολλοί προπονητές, να κάνουν μια περίοδο με shoot. Συνήθως το κάνεις αυτό γιατί. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Να ξυπνήσουν το πρωί να μην κοιμούνται μέχρι τις 12, αν το μάτς είναι, ας πούμε, παράδειγμα στις 5 ή στις 4. Να τους αναγκάσει να ξυπνήσουν. Άλλοι προπονητές τους πάνε και τρώνε όλοι μαζί το πρωί πρωί. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού. Εγώ είμαι υπέρ να τους αφήσει το πρωί να ξεκουραστούν, γιατί ο καθένας να κάνει τη ρουτίνα του, τις συνήθειές του, μην τους κουβαλάς. Και να τους φέρεις το απόγευμα, μία ώρα και 45 λεπτά πριν το παιχνίδι. Έχουμε ετοιμάσει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο βίντεο maximum, το οποίο έχει τα κλειδιά, τα οποία θεωρούμε εμείς για το παιχνίδι. Δηλαδή, μπορεί να είναι δύο παίχτες, ένα play και μία άμυνα. Ή δύο-τρεις παίχτες, κανένα play, παράδειγμα λέω, και τρεις άμυνες. Ή τρία play που χρησιμοποιούν, τους κάνουμε δηλαδή μία γρήγορη υπενθύμηση, ένα δίλεπτο, πριν πάνε καν να αντιθούν, πριν βγουν να σουτάρουν, πριν γίνει ζέσταμα το επίσημο της ομάδας, ούτως ώστε να μπουν όλοι σε μια γρήγορη και σε μια διαδικασία παιχνιδιού. Και μετά πάμε στο παιχνίδι,
Κάνουμε το σταυρό μας που λέγανε και οι παλιοί προπονητές και βλέπουμε τι έχουμε κάνει τελικά όλη τη βδομάδα και τι από αυτά μπορεί να βγει μέσα στο παιχνίδι ή όχι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα αγωνιστικής περίοδου όταν έχεις να παίξεις ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Σημαντικό πολύ, όπως σας είπα, ένα κομμάτι που ξέχασα και συγγνώμη που το ξέχασα, το είχα σημειώσει κάτω-κάτω, είναι ότι την Παρασκευή, μετά το τέλος της προπόνησης, σε όλους τους παίχτες τους δίνουμε ένα scouting report για την αντίπαλη ομάδα, ούτως ώστε Σάββατο πρωί ή Παρασκευή βράδυ να το έχουν μαζί τους, να το μελετήσουν, να δούνε τους παίχτες. Αυτό είναι, επειδή έτυχε και έχω να σας δείξω, αν μπορεί να φανεί, νομίζω θα φανεί, αυτό είναι, ας πούμε, ένα φετινό scouting report του Παναθηναϊκού, ήταν το τελευταίο μου μάτς στη Λάρισα, το οποίο βλέπετε πάνω έχει γραμμένα, είναι αυτό, φαίνεται εδώ, είναι το overview της ομάδας, επιθετικά, αμυντικά, δηλαδή ποια στοιχεία έχει η ομάδα που πρέπει εμείς να τα δούμε και να τα ξέρουμε καλά. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό δεν έχει πολύ σημασία τι ξέρεις και τι δεν ξέρεις, αλλά βάσει εδώ, εσύ σαν προπονητής πρέπει να το κάνεις αυτό το κομμάτι. Στη δεύτερη σελίδα εδώ έχουμε τα χαρακτηριστικά και τα στατιστικά των παικτών, τα οποία είναι από όλη τη σεζόν ή από τα τελευταία μάτσα αναλόγως, γιατί κάποιες φορές γίνονται και αλλαγές παικτών. Και το επόμενο που τους δίνουμε είναι ένα χαρτί, το οποίο έχει τα plays, τα βασικά που χρησιμοποιεί κάθε ομάδα. Αυτό λοιπόν, φεύγοντας οι παίκτες από την τελευταία προπόνηση της Παρασκευής, θα το πάρουν μαζί τους. Πίσω, με πολύ ψηλά γραμματάκια, σε αυτά ήταν ειδικά ο Μπιτζάνης, με πολύ ψηλά γραμματάκια γράφουμε τα νούμερα των παιχτών που το δίνουμε, γιατί υπάρχει και το εξής. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπεις και ποιος παίκτης είναι χαβαλές και το ξεχνάει έτσι. Δηλαδή, πας από διτρία μετά, επίτηδες, και βλέπεις δύο αυτά, τα έχουν αφήσει. Δηλαδή, το πήρε, δεν το πήρε, δεν το νοιάζει. Αλλά με πολύ ψηλά γραμματάκια πίσω, γράφεις το νούμερο του παίκτου, ώστε μπορείς να καταλάβεις ποιος το ξέχασε και ποιος το άφησε και δεν τον ενδιαφέρε καν. Ας πούμε, την επόμενη μέρα έχεις να μιλήσεις διαφορετικά λίγο μαζί του. Αυτό είναι κρυπτογράφος ο Μπιτζάνης, το έκανε τέλεια. Δεν καταλάβαινε ούτε εγώ τι νούμερο έχει από πίσω. Σημαντικό λοιπόν και αυτό το κομμάτι, στο να έχουν οι παίκτες όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για το παιχνίδι που έρχονται. Και όπως είπα, πας το Σάββατο να παίξεις το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας, της αγωνιστικής προετοιμασίας της ομάδας όταν υπάρχει ένα παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο, αυτό θα είναι πιο σύντομο γιατί είναι και πολύ πιο εύκολο από ότι είναι η εβδομάδα. Να δούμε λίγο και τα παιχνίδια, όταν έχεις δύο παιχνίδια τη βδομάδα, οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Και δυσκολεύουν γιατί το πιο σημαντικό είναι να έχεις κάνει προετοιμασία. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή, πολύ λίγες ομάδες, μάλλον να μην είμαι υπερβολικός, αρκετές ομάδες δεν κάνουν προετοιμασία. Ξέρω ειδικά και στην Κύπρο ότι τελευταία στιγμή μαζεύονται οι ξένοι παίχτες. Σε 15 μέρες έρχονται και πρέπει να τους βάλεις να παίξουν. Άρα, αυτά που ισχύουν προπονητικά ότι κάνε 6 εβδομάδες ή 8 ή 7 ή 5 εβδομάδες προετοιμασία, στις περισσότερες ομάδες πλέον είναι πολύ δύσκολο και λόγω του οικονομικού ότι δεν παφέρνουν τους ξένους που τους πληρώνουν 1,5 μήνα πριν. Άρα, αναγκαστικά το κομμάτι αυτό της προετοιμασίας το χάνεις, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ώστε να έχεις περάσει πάρα πολλά πράγματα στην προετοιμασία και να έχεις φάει και τις τριβές με την ομάδα σου, ώστε μέσα στη κανονική σεζόν να είσαι πιο έτοιμος. Και είσαι υποχρεωμένος τώρα να τα περάσεις όλα αυτά σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Και θέλω να βάλει το χέρι του, γιατί εντάξει, τον μπάσκετ δεν διάβασα δύο σελίδες, το άμα τα πάω παίζω. Αν δεν προπονηθείς, δεν τα ξανακάνεις και τα ξανακάνεις και τα ξανακάνεις, δεν γίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε μια κανονική ομάδα, έχουμε κάνει προετοιμασία, είμαστε σούπερ ωραίοι και ξεκινάει τώρα να έχεις δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Στα δύο παιχνίδια τη βδομάδα, το βασικότερο ρόλο τον παίζει ο γυμναστής και ο φυσιοθεραπευτής. Προπονητής έρχεται τρίτος. Και έρχεται τρίτος γιατί ο γυμναστής είναι αυτός που θα σου δώσει το πώς θα πάει η ομάδα. Δηλαδή υπάρχει κούραση, υπάρχει ταλαιπωρία από τα ταξίδια, τα ξενοδοχεία, γήπεδα, δηλαδή η ζωή όλων των αθλητών και ειδικά των παιδιών που παίζουν στην Ευρωλίγκα, που πολλές φορές και με τις εβδομάδες τις διπλές μπορεί να και τρία ματ, δεν προλαβαίνεις να προπονηθείς. Δηλαδή στην ουσία συντηρείσαι. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνεις είναι το βίντεο, μια προπόνηση η οποία δύο μέρες πριν το παιχνίδι μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλη ένταση, αλλά την παραμονή πρέπει να χαμηλώσει αναγκαστικά και να μιλήσει για το βίντεο. Δηλαδή, στην ουσία, θα ασχοληθεί πιο πολύ στο 5-5 και στην τακτική,
και πολύ λιγότερο σε κομμάτια προπόνησης ή ατομικής βελτίωσης, αν θέλεις, γιατί δεν έχεις το χρόνο να το κάνεις. Αυτό, ειδικά στις πολύ μεγάλες ομάδες, οι παίκτες φροντίζουν και το κάνουν μόνοι τους ή το καλοκαίρι που έχουν ελεύθερο χρόνο, όσο χρόνο ελεύθερο έχουν. Αλλά τα πράγματα και ενδιαφέρουν, γιατί ακόμα και την Κυριακή που πιθανόν να έχεις ρεπό, μπορεί να κάνεις ενεργητική ανάπαυση, να πρέπει να ταξιδέψεις. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι η προπόνηση είναι σίγουρα μικρότερη. Αυτό που δίνεις πολύ μεγάλη σημασία είναι πλέον το βίντεο και η τακτική που θα ακολουθήσεις για να πας να παίξεις το παιχνίδι. Το 5-1-2-5, να συντηρήσεις φυσικά τους ανθρώπους αυτούς, τους παίκτες αυτούς, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί πολύ. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός και το Σπανούλι, ο οποίος πρέπει να το συντηρήσει, δεν μπορεί να παίζει στα 37 του 35 λεπτά και να είναι και φούλη στην προπόνηση. Άρα υπάρχει ένα πρόγραμμα, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο γυμναστής και ο φυσιοθεραπευτής και οι γιατροί γενικώς παίζουν ένα ρόλο τελείως διαφορετικό σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί ο προπονητής θα βγάλει την τακτική, το πώς θα πάει να παίξει η ομάδα, το πρόγραμμα, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ο χρόνος για την προπόνηση και από την εμπειρία που έχω δει πριν σχεδόν όποτε πάω μερικοί, κάποιες ομάδες του NBA στο πώς λειτουργούν, η προπόνηση μπαίνει σε πολύ δεύτερη μοίρα και σε πρώτη μοίρα μπαίνει στην ουσία η τακτική των ομάδων και αυτό η συντήρηση των παικτών στο να μην γίνει αυτό που να το πω λίγο λαϊκά που τους νακάουν. Είδατε όλοι φέτος στην Ευρωλίγκα πόσοι τραυματισμοί, πόσοι παίκτες είχαν θέματα τραυματισμών. Οι επιβαρύνσεις είναι τεράστιες. Άρα και οι προπονήσεις είναι λογικό να διαφέρουν και πρωταρχικό ρόλο να παίζει η συντήρηση των παικτών. Το 5-5 μπορεί να μείνει σε μεγάλες εντάσεις, αλλά είναι σε εντάσεις, σε καταστάσεις όπου να υπάρχει τακτική μέσα στις ομάδες και πολύ λιγότερο στην κομματιαστή προπόνηση, την οποία πάντα κάνουν οι ομάδες συνήθως την εποχή της προετοιμασίας. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Πιστεύω, βάσει των συνθήκων, παρόλο που δεν έχουμε γήπεδο μπάλες, παιδιά να τραβάμε, να φωνάζουμε, να υδρώνουμε και όλα αυτά τα ωραία που μας λείπουν, προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα στο πώς μπορεί να δουλέψει μια ομάδα στη διάρκεια της εβδομάδας, είτε έχοντας δύο παιχνίδια, είτε ένα παιχνίδι. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε ερώτηση έχει ο καθένας, σε οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω, να απαντήσω. Ευχαρίστω που είμαστε εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Coach, να σε φέρω εδώ να διαβάσουμε κάποιες από τις ερωτήσεις που έχουν στείλει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ξεκινώντας από τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη, ο οποίος λέει πως πλέον βλέπουμε πολλές ομάδες να κάνουν τη βασική τους ομαδική προπόνηση το μεσημέρι και όχι το απόγευμα, όπως συνηθίζεται. Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή μπορεί να βολεύει τις ομάδες με ταξίδια κτλ., αλλά και ίσως επειδή μπορεί να βοηθά τους παίκτες και την ομάδα να κάνουν καλύτερες προπονήσεις από θέμα έντασης, ποιότητας και συγκέντρωσης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, πώς προσαρμόζονται οι πρωινές προπονήσεις που συνήθως έχουν στόχο τα βάρη, ατομική τεχνική κλπ.? Καταρχήν, να καλησπέρισω το Χριστόφορο. Δεν κάνεις πρωινή προπονήση. Αυτό το βίωσα εγώ και βγήκε σε καλό την περασμένη χρονιά όταν ήμουν στο Πανιόνιο. Επειδή είχαμε το γήπεδο, αναγκαστικά είχε γκρεμιστεί το Αρτάκης. Η προπονήση ήταν στο Μπεφόν 1-3 το μεσημέρι. Αυτή ήταν η ώρα. Δεν υπήρχε άλλη ώρα να κάνεις προπόνηση. Άρα αναγκαστικά λοιπόν και εγώ αντιμετώπισα πρώτη φορά κάτι διαφορετικό. Σας πληροφορώ ότι λειτουργήσε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργούσαν οι διπλές προπονήσεις. Και όπως είπα και στην αρχή, επειδή στην Αθήνα οι αποστάσεις είναι τεράστιες, τη μέρα που είχαμε τα βάρη, αντί να πάμε στη 1 η ώρα να ξεκινήσει η προπόνηση, πηγαίναμε στο γήπεδο σε 10.30 το πρωί. Ξεκίναγε λοιπόν 10.30 ο γυμναστής, λίγο το ζέσταμα έξω μόνος του. Μπαίνανε στα βάρη οι παίχτες και με το που μπαίνανε και βγαίνανε από τα βάρη, είχαμε ένα δεκάλεπτο λίγο να πιούν νερό, stretching, διατάσεις και μπαίναμε στο πρόγραμμα της προπόνησης. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο το ακολουθεί κατά κόρο και το NBA, με μία προπόνηση την ημέρα. Το ακολουθούν και πάρα πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα πλέον και τα τελευταία χρόνια είναι, δεν θα έλεγα μόδα, αλλά είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα ότι πέρασε η εποχή αυτή που λέγαμε να πάμε να σκοτώσουμε τους παίχτες. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, ότι αναλόγως με τις διπλές προπονήσεις είναι θέμα προσυζήτηση όσον αφορά και στο που είσαι και στο πώς. Δηλαδή, όταν είσαι στη Λάρισα που ήμουν εγώ που είναι όλοι δίπλα, το να πας μια ώρα το πρωί αντί να πάνε στο καφέ και να τους πεις ελάτε μια ώρα το πρωί να κάνουμε σουτ, είναι OK. Αλλά το να είσαι, ας πούμε, σε πόλεις μεγάλες που όλοι έχουν να κάνουν αποστάσεις, εγώ είμαι υπέρ του να κάνεις μια προπόνηση την ημέρα, ούτως ώστε και οι παίκτες έχουν χρόνο να ξεκουραστούν, αλλά μπορείς να συμπυκνώσεις και λίγο το πρόγραμμα όσον αφορά το κομμάτι των βαρών. Απλά η προπόνηση θα είναι λίγο πιο μεγάλη σε διάρκεια. Γιατί αναγκαστικά θα πάνε
θα έχεις και τα βάρη μέσα, τα οποία μίνιμουμ είναι 45 λεπτά για την κάθε ομάδα. Άρα πάμε σε ένα πρόγραμμα τριώρο, μία φορά την ημέρα, αντί να τη σπάσει την προπόνηση σε δύο κομμάτια. Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη τον Καραθάνο, ο οποίος λέει ότι πολλές φορές στο παιχνίδι βλέπω ότι οι παίκτες χάνονται όταν δίνονται οδηγίες στο πινακάκι. Θεωρείται αποτελεσματικό να δείχνουμε τις ασκήσεις των προπονήσεων στο πινακάκι, ώστε να υπάρχει και εξοικείωση των παιχτών σε αυτό το κομμάτι? Ναι, υπάρχει και αυτό. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από το επίπεδο των παιχτών. Έτσι, δηλαδή, όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο των παιχτών, τόσο πιο γρήγορα καταλαβαίνουν. Αλλά συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι πολλές φορές χάνονται. Εγώ δεν το έχω αντιμετωπίσει τόσο πολύ αυτό. Με την έννοια ότι είχα παίχτες, εντάξει, ήμουν τυχερός, είχα παίχτες οι οποίοι καταλαβαίνανε πιο γρήγορα τι του ζητάς. Αλλά σίγουρα ότι από τη στιγμή που ένας παίκτης έχει πρόβλημα στο να καταλάβει, εννοείται θα το δείξει και στο πινακάκι και στο πάτωμα και παντού. Δώσαμε κάποτε ένα προπονητή, το έδειχνε με λιόσπορους. Στο παρκέ με 5 λιόσπορους και ήταν, είχα ένα συμπαίκτη που του έτρωγε του λιόσπορους. Και έλεγε, ο πέμπτος ο παίκτης που βρίσκεται. Λέει, τον έφαγε, λέει, πάει αυτός. Όχι, εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει το κάθε μέσο που θα διευκολύνει τη δουλειά σου και την προσαρμοστικότητα των παιχτών. Ο Κωνσταντίνος ο Τσέλιος ρωτάει αν πρέπει να δίνονται οδηγίες σε πραγματικές συνθήκες αγώνες προπονήσεις και αν πρέπει στις προπονήσεις να υπάρχει και λίγη χαλαρότητα. Ο χαλαρότητα αποκλείεται να υπάρχει στις προπονήσεις. Αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα. Χαλαρότητα μπορεί να υπάρχει πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Υπάρχει ώρα για χαβαλέ και για πλάκα και χαλαρότητα για τα πάντα. Οι συνθήκες προπόνησης πρέπει να είναι συνθήκες προπόνησης, ένταση και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι βάζουμε τις ειδικές καταστάσεις. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε ένα κομμάτι ειδικών καταστάσεων, το οποίο βάζει τους παίκτες στη διαδικασία ότι παίζουμε κανονικό παιχνίδι. Η ερώτηση του Θεόδωρου τον Πόνου μας πάει σε αναπτυξιακό κυρίως. Ρωτάει ποια μπορούν να είναι τα κίνητρα σε επίπεδα τοπικής κατηγορίας, αλλά και ακαδημιών άνω των 14 ετών, όσον αφορά την καθημερινότητα της προπονήσης, που προφανώς εκεί είναι άλλα τα σταθμά, για να μην βαριούνται κάποιες φορές και αν υπάρχει χαλαρότητα μέσα από την προπόνηση όσον αφορά το διάλογο με τους παίκτες. Εντάξει, αυτό είναι μια κατάσταση που δεν την έχω βιώσει όσον αφορά το αεραστεχνικό επίπεδο ή το αναπτυξιακό επίπεδο, αλλά η άποψή μου μιλώντας με συναδέλφους προπονητές που ασχολούνται με αεραστεχνικό μπάσκετ ή με παιδιά, το νούμερο είναι η χαρά και η αγάπη στο μπάσκετ. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πρέπει να βγαίνει και να είναι χαρούμενο. Έχω δει ειδή σώμαση που λένε προπονητές, ας πούμε, που έχουν παιδιά 12, 13 χρονών, 11, και αντί να τα κάνουν να αγαπήσουν τον μπάσκετ, τα κάνουν και το μισούν. Γιατί πάει και του λέει, ξέρω εγώ, στα 12 θα παίξει deny overplay το τάδε. Το παιδάκι έχει τρελαθεί τώρα. Του λέει 12 χρονών, deny overplay. Σε αυτές τις ηλικίες, και ειδικά και στους ερασιτέχνες που δεν θα πληρωθούν, δεν είναι η ζωή, θα ζήσουν από αυτό. Το νούμερο ένα κίνητρο τι είναι? Η χαρά του παιχνιδιού. Να πας να χαρείς, να φύγεις, να πας σπίτι ευχαριστημένος, ότι πέρασες ωραία. Εάν μπει τώρα και θεωρείς, ας πούμε, γιατί το έχω δει, πραγματικά το έχω δει, σε 9 χρονών και 10 χρονών παιδάκια, και είσαι εσύ ο δημοδιδάσκαλος, ο φιλόσοφος του μπάσκετ και τα πνίγεις που τα έχουν πνίξει στο σχολείο, στο σπίτι, στο φροντιστήριο, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, τα έχουμε χάσει. Το θέμα είναι να το κάνεις το παιδί, θα χρησιμοποιήσω έτσι μια πιο βαρύγδουπη έκφραση, να το προσιλητήσεις, να αγαπήσει τον μπάσκετ. Πώς αγαπάς κάτι όταν σε κάνει να χαίρεσαι? Επόμενη ερώτηση από την Κάλια την Παπαδοπούλου, η οποία ρωτάει αν υπάρχει μέρα που οι παίκτες έχουν κακή συγκέντρωση και δεν ανταποκρίνονται στις οδηγίες. Ποιος θεωρείτε ότι ο κατάλληλος? Σ' απάντησε, τους διώχνω. Τη μέρα, αν δω ότι... Κοιτάξτε, έχω σε αυτό που λέει η Κάλια, είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι καλύτερα να μην κάνεις προπόνηση από το να κάνεις μια κακή προπόνηση. Είναι χίλιες φορές καλύτερο. Όπως επίσης το να πας στο γήπεδο και να μην έχεις διάθεση, εγώ το σπίτι σου το λέω. Λέω, αν δεν έχεις διάθεση, αδερφέ, να κάνεις προπόνηση, μείνει σπίτι σου. Όχι, μείνει σπίτι σου, έλα στο γήπεδο, κάτσε στον πάγκο και γιατί είσαι άνθρωπος. Μπορεί, ρε φίλε, μια μέρα να μην είσαι καλά. Να μην έχεις κέφι, να έχεις πρόβλημα σοβαρό. Αν είσαι επαγγελματίας, αυτό το αντιμετωπίζεις. Αρχίζεις να κάνεις προπόνηση. Γιατί όλοι έχουμε και ο προπονητής έχει θέμα κάποια στιγμή και στη ζωή του και δεν είναι καλά μια μέρα, θα ξυπνήσει και στραβά, αλλά πρέπει να πάει στην προπόνηση. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί, εγώ του λέω κάτσε έξω. Καλύτερα. Αν η προπόνηση είναι χαλιά, δεν είναι συγκεντρωμένη, γίνεται άλλα αντάλλων μέσα, γιατί όλοι το έχουμε περάσει αυτό, είναι καλύτερα να λες, παιδιά, πήγαινε σπίτι σας, κουραστείτε και λέτε αύριο. Εκεί βάζει λοιπόν και τον παίκτη λίγο στο να καταλάβει τι γίνεται. Να κάνεις μια προπόνηση κακή, είναι προτιμότερο να μην κάνεις καθόλου. Όπως επίσης είναι προτιμότερο να κάνεις μια προπόνηση μικρότερη σε ώρα,
Αν δεις ότι δεν κυλάει, ότι οι παίκτες είναι κουρασμένοι, γιατί πολλές φορές λες: έχω 2 ώρες προπόνηση. Okay. Και στη μία μισή ώρα βλέπεις ότι η προπόνηση αρχίζει αυτό που λέμε και κρεμάει. Είναι καλύτερα να τη σταματήσεις από το να δεις κάτι αρνητικό προς το τέλος. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Γιώργο τον Καραμουσαλίδη, ο οποίος ρωτάει: σε όλα τα plays επικεντρώνεσαι με αναφορά στις αντιμετωπίσεις ή επιλέγεις 3-4 που θα δώσεις έμφαση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση? Όχι, επιλέγω σε ποια play θα δώσουμε ιδιαίτερη αντιμετώπιση, γιατί όλες οι ομάδες στατιστικά χρησιμοποιούν κάποια plays τα οποία τα αγαπάνε πολύ. Παράδειγμα, ας πούμε, το που το λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, έχουν 2-3 πράγματα που παίζουν με τον καλάθι, που κάνει. Όσο και να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις το καλάθι, θα επικεντρωθείς σε 2-3 πράγματα και θα δώσεις πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση ακριβώς τι θέλεις να κάνουμε. Φυσικά, αν μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή, παράδειγμα, τον καλάθι το παίζουν τα 9 δέκατα των ομάδων, ας πούμε, επιλέγω να το παίξουν από κάτω γιατί λένε δεν σουτάρει καλά, ή δεν σουτάρει, δεν έχει καλά ποσοστά. Αν μέσα σε ένα παιχνίδι όμως μπορεί κάτι να στραβώσει ή ένας παίκτης να είναι στη μέρα του και να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένεις ίσως, αυτή είναι και η ικανότητα ενός προπονητή και γι' αυτό λένε ότι the coaching is art, ότι είναι τέχνη το κοουτσάρισμα, ότι πρέπει να προσαρμοστείς και να το αλλάξεις κατευθείαν. Δεν σημαίνει επειδή το έκανα όλη τη βδομάδα και είμαι εγώ ο αλάνθαστος και αποκλείεται να έχω κάνει λάθος, αλλά θα το παίξουμε έτσι και επιμένω. Αν μέσα στο παιχνίδι κάτι θα στραβώσει, εννοείται ότι θα προσαρμοστείς και θα το αλλάξεις. Ο Παύλος ο Φιωτάκης ρωτάει πώς κρατάς συγκεντρωμένα τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο, ώστε να μην μπαίνουν σαν χαμένοι όταν τους ζητηθεί να παίξουν. Αυτό είναι γιατί έχουν γίνει συζητήσεις πριν το παιχνίδι και πριν από τον πάγκο και κάθε μέρα. Είναι αυτό που είπατε, τα πρωινά ειδικά αφιερώνεις πολλή ώρα και από τα τηλέφωνα και στο γραφείο. Πάντου πεις ένα παίκτη, έλα εδώ. Πρέπει να έχεις όλους τους παίκτες, να βρεις τον τρόπο σαν προπονητής, να έχεις όλους τους παίκτες σου σε εγρήγορση κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Και αυτό επειδή καταλαβαίνω και την ερώτηση του συναδέλφου ότι μπορεί να είναι μερικές φορές δύσκολο ή άλλος να είναι απογοητευμένος, σου λέει δεν παίζω ποτέ, εγώ δεν με βάζει ο coach. Πρέπει να βρεις εσύ το κίνητρο, το εσωτερικό που θα του δώσεις, ούτως ώστε να τον έχεις έτοιμο, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του να παίξει. Πολλές φορές έχουμε δει τους X-Factor που έρχονται από πουθενά και γίνονται πρωταγωνιστές, γιατί είτε είναι ανάγκες του παιχνιδιού, είτε οτιδήποτε. Αλλά πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, σαν προπονητής, ότι πρέπει να βρίσκεις το κίνητρο στον παίχτη καθημερινά. Δηλαδή, πιο πολύ πρέπει, να το πω λίγο αλλιώς, να αγαπάς τους παίχτες που δεν παίζουν πολύ, παρά αυτούς που παίζουν, αυτοί που παίζουν, και να σε βρίσουν και να μην σε βρίσουν, δηλαδή παίζουν, δεν έχουν θέμα. Αυτοί που έχουν περισσότερη ανάγκη εντός εισαγωγικών περίθαλψης είναι αυτοί που δεν παίζουν τόσο πολύ. Αυτούς πρέπει να έχεις έτοιμους, και αυτό δεν πάντα το κάνεις την ώρα του αγώνα, ότι γυρνάς στον πάγκο και λες επειδή εκείνη την ώρα καταστρέφεται η ομάδα ή κάποιος δεν παίζει καλά, έλα εσύ και μπες και παίξε. Όχι. Τον έχεις ετοιμάσει όλη τη βδομάδα. Ότι κοίταξε, μπορεί αυτή τη βδομάδα να είναι η ώρα σου. Μπορεί να είναι να είσαι έτοιμος εκεί. Θα σου δοθεί ευκαιρία. Όχι ψέματα. Αλλά πρέπει να βρίσκεις κάθε φορά τον τρόπο που να μπορείς να τον έχεις. Το αντιμετώπισε αυτό φέτος. Στη Λαρίσα όταν πήγα εγώ και κάναμε την ομάδα φέτος 15 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Είχαμε 6 παιδιά τα οποία δεν είχαν παίξει ποτέ στην Α1. Ποτέ. Βλέπανε τον καλάθι και λέγανε να πάμε να ζητήσουμε αυτόγραφο. Καλάθι, να βγάλουμε selfie. Δεν είχαν παίξει ποτέ. Ήταν παιδιά που είχαν παίξει μόνο στην Α2. Έπρεπε να βρει τον τρόπο πώς τον καθένα θα τον ετοιμάσει, ότι δεν είναι τίποτα να παίξει απέναντι στον καλάθι και τίποτα το τρομέρο. Mm-hmm. Αλλά φέρω τον καλάθι γιατί είναι από τις συμπάθειές μου έτσι σαν παίκτης. Αλλά θέλω να πω ότι η δουλειά, γι' αυτό ξεκίνησα στην αρχή και είπα ότι ο στόχος των προπονήσεων δεν είναι μόνο το παιχνίδι και το τι θα βάλεις τεχνικά, είναι και η ψυχολογία. Στην ψυχολογία λοιπόν είναι κάτι το οποίο δουλεύεις καθημερινά, σε κάθε μέρα βάση πρέπει να δουλεύεις. Πρέπει να δουλεύεις με τους παίκτες σου, να μιλάς, να τους ακούς, να σ' ακούνε και να βρίσκεις μια κοινή φόρμα. Δεν υπάρχει αυτό που ήταν παλιά, έμπαινε ο προπονητής με το μαστίγιο και τη σφυρίχτρα. Τώρα είναι συνεργασία. Υπάρχει ο προπονητής, το επιτελείο, οι παίκτες που πρέπει να βρουν μια ίδια κατεύθυνση για να μπορούν να συνεργαστούν. Εσύ ο προπονητής, εσύ βάζεις τις γραμμές, αλλά πρέπει όλους να τους έχεις έτοιμους ανά πάσα στιγμή και ώρα για να μπορούν να βοηθήσουν το στόχο. Μία ερώτηση από τον Βασίλη τον Κρουσαλά που στηρίζεται κυρίως στην τακτική. Λέει πώς ξεχωρίζεις μέσα στην προπόνηση την τακτική της δικής ομάδας με την τακτική της αντίπαλης ομάδας. Και δίνει και ένα παράδειγμα, δηλαδή αν εσύ θες να παίξεις στα middle pick and roll flat defense και η αντίπαλη ομάδα παίζει heads out, πώς το διαχειρίζεσαι αυτό? Αυτό το είπα προηγουμένως, αν ο συνάδελφος πρόσεξε, ότι την Τετάρτη που έχουμε την προπόνηση, τη μεσαία προπόνηση της εβδομάδας, είπα ότι αφιερώνουμε μετά το ζέσταμα και μετά από κάποιες ασκήσεις transition που θα κάνουμε,
Το 4-4-4 είναι αφιερωμένο στην απέναντι ομάδα. Στην αντίθετη, στην απέναντι ομάδα. Γι' αυτό είπα το παράδειγμα, αν παράδειγμα παίζει UCLA η απέναντι ομάδα, δείχνουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το UCLA όπως παίζει η αντίπαλη ομάδα. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα το δικό μας είναι το δικό μας πρόγραμμα. Και την ημέρα που έχουμε το τελευταίο βίντεο την Παρασκευή που κάνουμε το walkthrough συγκεκριμένα πράγματα, το πώς παίζει η αντίπαλη ομάδα, ζητάμε ακριβώς και πολύ συγκεκριμένα ότι αυτό το σκηνικό θα το παίξουμε έτσι, αυτή την μπάλα στο λόγο πώς θα την παίξουμε έτσι. Άρα είναι τελείως ξεχωριστό. Το μόνο που αφιερώνουμε στην αντίπαλη ομάδα στη διάρκεια της εβδομάδας, για να ξεχωρίσει τελείως, είναι την Τετάρτη αυτό το 20 λεπτό που κάνουμε, το οποίο είναι μόνο στο πώς παίζει η αντίπαλη ομάδα. Όλη η υπόλοιπη προπόνηση είναι δικιά μας φιλοσοφία. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό πρέπει να περνάμε στους παίκτες μας. Ότι θα παίξουμε αυτό που θέλουμε εμείς, δηλαδή δεν θα φάμε όλη τη βδομάδα τώρα από το πώς παίζουν οι άλλοι, όποια ομάδα και να είναι, είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι συγκεκριμένα, θα γίνει την Τετάρτη ένα 20 λεπτό στο 4-4 και την Παρασκευή που έχουμε το βίντεο θα κάνουμε ένα πέρασμα walkthrough το οποίο μπορεί να είναι διάρκεια μετά το βίντεο 20 λεπτών, το οποίο θα το περπατήσουμε στο μισό γήπεδο 5-5, θα επιλέξουμε 3-4 plays που παίζει η αντίπαλη ομάδα και θα πούμε ότι σε αυτό το screen θέλουμε να παίξουμε έτσι, σε αυτό εκεί θέλουμε να παίξουμε έτσι. Συνήθως ακολουθούμε τη φιλοσοφία τη δικιά μας, αλλά δεν μπορεί να μιλάβεις υπόψη σου κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουν οι αντίπαλες ομάδες με κάποιους παίκτες. Δηλαδή, παίζει με το Free Dead, παράδειγμα. Θα επικεντρωθείς ότι ο Free Dead είναι ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Άρα, πώς πρέπει να τον παίξεις, θα τον παίξεις έτσι. Μπαίνεις λίγο δηλαδή, σε μια λογική, αλλά χωρίς να ξεφύγεις από αυτό που κάνεις εσύ. Άρα, λοιπόν, στην προπόνηση, ο μόνος χρόνος που αφιερώνουμε στην αντίπαλη ομάδα είναι αυτό το 20 λεπτό της Τετάρτης, που θα επικεντρωθούμε στα defensive και στα offensive breakdown, το τι παίζουν αυτοί, και θα πούμε ότι αυτό για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα το κάνουμε έτσι. Όλες οι υπόλοιπες προπονήσεις είναι αυτό που παίζουμε εμείς και αυτό που επιλέγουμε εμείς. Ο Δημήτρης ο Τσικίνας ρωτάει αν στην πρώτη προπόνηση μετά το παιχνίδι μπορείς να αφιερώσεις χρόνο στα λάθη που έχουν γίνει στο παιχνίδι και στην ατομική βελτίωση μετά. Απάντησα αυτό ότι Δευτέρα πρωί που κάνουμε το βίντεο, που έχουμε τα καλά και τα κακά στοιχεία του περασμένου παιχνιδιού. Μετά τα βάρη, έχουμε όλο το χρόνο να δουλέψουμε σε ατομική βάση, να μιλήσουμε λίγο με τους παίκτες, να τους εξηγήσουμε τα λάθη τους και τα πρωινά μπορούμε να τα αφιερώσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια σε ατομικές προπονήσεις. Ο Νίκος Οβεργιόπουλος ρωτάει αν τα plays του αντιπάλου τα δουλεύει σε αγωνιστικές συνθήκες 5-5 για να δουλέψει, αντιμετωπίσει κτλ. Όχι, ποτέ δεν το κάνω αυτό. Είπα ότι κάνουμε μόνο το walkthrough, το δείχνουμε στο βίντεο, κάνουμε ένα walkthrough. Στο βίντεο εξηγούμε πάνω την ώρα που παγώνουμε όπως κάνουν. Όλοι παγώνουμε την εικόνα, δείχνουμε πώς θέλουμε την αντιμετώπιση και μετά θα κάνουμε ένα walkthrough, αλλά όχι σε συνθήκες έντασης και αγώνα. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ το πώς θα πάμε εμείς να παίξουμε παρά το τι θα κάνουν οι αντίπαλοι. Αυτό δίνει και ένα αίσθημα, αν θέλει, στην ομάδα αυτοπεποίθησης μεγαλύτερης, κατά την ταπεινή μου άποψη, στο ότι εμείς είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και δεν λέμε τώρα εντάξει, να πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό που. Εντάξει, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι εκ προημίου το αποτέλεσμα. Οπότε εκεί πας να αντιμετωπίσεις με τις δικές σου τις δυνάμεις, τη δικιά σου τη φιλοσοφία, τι μπορείς να κάνεις. Τώρα θα προσαρμόσεις 2-3 πραγματάκια σε κάθε παιχνίδι, αυτό είναι εκ του κάνε. Όλοι θα το κάνουν, γιατί κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Αλλά συνήθως πιο πολύ εμπιστεύομαι το κομμάτι που θέλουμε εμείς να πάμε και να παίξουμε. Απλά θα δώσουμε προσοχή σε κάποια παιδιά από την αντίπαλη ομάδα. Τι του αρέσει πιο πολύ να κάνουν. Δηλαδή, αν ένα του αρέσει να πηγαίνει μόνο δεξιά, θα πούμε στον παίκτη που θα τον μαρκάρει, φίλε, στείλ τον να πάει πιο πολύ παίξον στο δεξί χέρι για να τον πα αριστερά. Αυτό είναι μια πληροφορία, την οποία έτσι κι αλλιώς θα την δει στο βίντεο, θα την δώσουμε εμείς, θα του τη θυμίσουμε στη διάρκεια του παιχνιδίου. Αλλά όχι όμως σε συνθήκες να πάμε και να αφιερώσουμε πολύ χρόνο εμείς στην προπόνηση, να πάμε σε full εντάσει κτλ. Ο Παντελής ο Κωνσταντίνου ρωτάει αν θεωρεί σωστό ότι θα βοηθούσε τους παίκτες να κάνεις την καθημερινή εβδομαδιαία προπόνησή σου την ώρα που έχεις τον αγώνα του Σαββάτου. Ναι, αυτό είναι σωστό. Πάρα πολλοί προπονητές το χρησιμοποιούν αυτό, ότι την ώρα του αγώνα πρέπει να είναι και η ώρα της προπόνησης. Αυτό πολλές φορές είναι λίγο ανέφικτο λόγω των προβλημάτων των γηπέδων, ότι πρέπει να έχεις δικό σου γήπεδο για να το κάνεις αυτό το κομμάτι. Αλλά σίγουρα, αν παίζεις 5 ώρα, είναι καλό η προπόνησή σου, ξέρω εγώ, όλες τις μέρες να είναι 4,5. Δηλαδή, την ώρα που θα βγεις να κάνεις ζέσταμα, να βγεις να κάνεις εσύ την προπόνησή σου. Αν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Αλλά σε πολλές ομάδες ξέρω ότι υπάρχουν ωράρια, βγαίνεις εσύ, μπες εσύ. Μπορεί να μην έχουν 2 ώρες προπόνηση, να έχουν 1,5. Η ιδανική συνθήκη είναι να μπεις την ώρα της προπόνησης. Εγώ, εντάξει, ήμουν στον Πανιόνιο, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα ποτέ να το κάνουμε. Στη Λάρισα φέτος, ας πούμε, την είχαμε. Στο Κατάρ την είχα. Στο Κολοσσό ήταν το γήπεδο σχεδόν δικό μας, την είχα. Ήμουν τυχερός στο κομμάτι, δηλαδή, ότι μπορούσαμε
να έχουμε εμείς τα ωράρια που θέλαμε. Άρα έκανα αυτό, έβαζα ακριβώς την προπόνηση την ώρα που ήταν και το παιχνίδι. Ο Παναγιώτης ο Ασπρούδης ρωτάει, στην προπόνηση δεν έχετε ασκήσεις rebound που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν την έχετε, πόσο χρόνο και πόσες προπονητικές μονάδες. Και μια δεύτερη ερώτηση που κάνει, ποια η άποψή σας αν ο coach εκτός γηπέδου βέβαια πρέπει να είναι φίλος ή να κρατάει τις αποστάσεις με τους αθλητές σε το επίπεδο. Στο πρώτο κομμάτι στο rebound εξήγησα ότι τη Δευτέρα, που είναι μια μέρα που είπα ότι βάζουμε πάρα πολλά βασικά, ένα κομμάτι από αυτό είναι και το rebound. Βάζουμε ασκήσεις που έχουν rebound. Χωρίς όμως να υπάρχει πίεση από τον αντίπαλο και δεν θέλουμε να έχουμε άμυνες. Αλλά είναι πάνω στο κομμάτι των βασικών, τα οποία τα κάνουμε Δευτέρα, που είναι η μέρα της προπόνησης, που θα είναι λίγο πιο χαλαρή από τις προηγούμενες μέρες. Σίγουρα όλα τα βασικά, όπως είπα, προείπα μάλλον, πρέπει να δουλεύετε και ένα κομμάτι βασικό εννοείται ότι είναι το rebound και θα δώσεις και εντολές στο πώς θα πρέπει να γίνει και θα δείξεις και την τεχνική και τα πάντα. Η διαφορά είναι ότι όσο πιο ψηλό επίπεδο είναι, θα ασχοληθείς εννοείται με το rebound, θα δείξεις το πώς πρέπει να κάνεις box out, πώς θα βάλεις το σώμα, τα χέρια, τα πόδια, πώς θα χαμηλώσεις. Αλλά σε όσο πιο ψηλά είναι το επίπεδο, έρχεται ο Αμερικάνος που είναι 2-5-2-7 και μόλις μπάλα κουμπίσει πάνω την έχει μαζέψει. Οπότε, εντάξει, εκεί που αν δουλεύεις μόνο στο κομμάτι του box out, γιατί αν πηδήξει ο 2-7 που πηδάει στο Θεό με ένα που είναι 1-80, η πιθανότητα να το πάρει 1-80 είναι μηδενικές, εκτός αν είναι τόσο πολύ δυνατός και καταφέρει και τον κρατήσει έξω. Αλλά σίγουρα το κομμάτι του rebound είναι ένα κομμάτι το οποίο το δουλεύεις, αλλά πιο πολύ την πρώτη μέρα που έχουμε πιο πολύ έμφαση στα βασικά. Στο κομμάτι τώρα, αν ο προπονητής είναι φίλος ή όχι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορείς να έχεις σχέση με τους παίκτες σου, αρκεί να ξέρουν τη γραμμή. Δηλαδή, ξέρω Αμερικάνους καθηγητές πανεπιστημίου που βγαίνουν με το φοιτητή, μπορούν να βγουν έξω να πιούν μία μπύρα και την άλλη μέρα να πάνε στη δουλειά και να είναι ο καθένας στο πόστο του και να μην ασχοληθεί με τον άλλο. Αυτό είναι θέμα ανθρώπων. Εγώ, σαν άνθρωπος γενικώς, είμαι ανοιχτός, μπορώ να μιλήσω με τους πάντες, μ' αρέσει. Μπαίνω στο γήπεδο, είμαι άλλος. Είναι η γραμμή. Έξω από το γήπεδο, μπορώ να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Το φίλος μπορεί να γίνω μετά φίλος, όταν φύγω από την ομάδα. Να κρατήσω και με τους πιο πολλούς παίκτες μου έχω πολύ καλές σχέσεις και καλές επαφές. Εξαρτάται πιο πολύ από την προσωπικότητα του καθενός και αν καταλαβαίνει ο παίκτης που είναι η γραμμή. Συνήθως οι Αμερικάνοι παίκτες το καταλαβαίνουν πιο εύκολα από τους δικούς μας στο πού είναι η γραμμή. Δηλαδή, μπορεί να δεις, έχω βγει με τον Αμερικάνο παίκτη μου, είχα πρόβλημα ας πούμε, με τον Ντόρσεϊ πέρσι στο Πανιόνιο, να πάμε για φαγητό. Γιατί είχε ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Πήγαμε για ένα φαγητό. Την άλλη μέρα στην προπόνηση ήταν. Κύριος. Ναι, coach, πάμε coach. Δηλαδή, δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι βγήκαμε τον coach έξω το βράδυ και πήγαμε και φάγαμε οι δυο μας, γιατί έπρεπε να συζητήσουμε κάτι για την ομάδα και για κάτι δικό του. Είναι θέμα, νομίζω, προσωπικότητων, τις οποίες λόγω εμπειρίας πλέον και λόγω ηλικίας μπορώ να καταλάβω με κάποιον ποια περιθώρια έχεις και ποιος μπορεί ή θα θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ο Στέφανος ο Λάδικος ρωτάει αν πρόσεξε σωστά σε όλες τις προπονήσεις, τα σουτ θα τοποθετεί στο τέλος της προπόνησης, μετά το διπλό. Ναι. Μέσα στην προπόνηση δεν συμπεριλαμβάνει ασκήσεις σουτ, εννοεί πριν τα 5-1-2-5. Μόνο τη Δευτέρα. Μόνο τη Δευτέρα που θα το κάνω αυτό. Όλες τις άλλες μέρες, επειδή είναι πολύ ο φόρτος της δουλειάς που πρέπει να δείξουμε και επίσης επειδή έχουμε και το πρωί τις κάποιες πρωινές προπονήσεις. Μπορούμε να κάνουμε το πρωί ένα 30-35 λεπτό σουτ και ειδικά αν έχουμε και γήπεδο δικό μας. Πολλές φορές μένουμε και παραπάνω, μένουν και οι παίχτες και μόνοι τους. Έχω δει άπειρες φορές να μείνουν να σουτάρουν. Άρα θεωρώ, παρόλο που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτό μετράει στο τέλος της ημέρας που λέμε και στην Κύπρο, το πόσα καλάθια θα βάλεις. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος και ο τρόπος που λειτουργούμε είναι ιδανικός. Ο Νάσος ο Μίζιος ρωτάει το κάθε μέρα διαφορετικό ασκηρολόγιο που αναφέρεις, coach, για λόγους ψυχολογίας και πνευματικής εγρήγορσης. Κατά πόσο βοηθάει τον παίχτη τόσο σε συγκέντρωση όσο και στην απόδοση των διαφορετικών drills? Νομίζω ότι το βοηθάει πάρα πολύ γιατί το αποτέλεσμα των drills είναι το ίδιο. Δηλαδή κάνεις το ίδιο αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο. Και δεν λέω ότι πας και έχεις μια κυκλοπαίδεια με 180 ασκήσεις και τις κάνεις κάθε μέρα και μέχρι να τις εξηγήσεις έχει περάσει προπόνηση. Απλά φτιάχνεις ένα τέτοιο πράγμα. Ένα playbook, νομίζω εντάξει εδώ είναι στην κάμερα, το οποίο είναι μέσα, ξέρω εγώ, τα play σου, τα ασκησιολόγιο σου, επιλέγεις, ξέρω εγώ, 15 ασκήσεις ευνηδιασμού, 15 ασκήσεις εκεί, 15 ασκήσεις για την άμυνα, 15 ασκήσεις, τις οποίες εναλλάσσονται. Μετά από ένα μήνα, οι παίχτες σ' αυτομειώνουν. Και αρχίζεις και έχεις κωδικούς τις ασκήσεις, λες, θα πάμε το κάνουμε το 11 men.
ξέρουν όλοι τι είναι, στείνονται. Την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη, τρίτη εβδομάδα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά αυτό συνήθως γίνεται όπως είπα στην προετοιμασία, μέχρι να κατανοήσουν το τι θες ακριβώς να κάνουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ βαρετό να κάνεις τέτοια πράγματα. Το αντικείμενο όμως, δηλαδή μπορείς να δείξεις, να κάνεις μια άσκηση με screen, pick and roll ή οτιδήποτε, να την κάνεις με 100 διαφορετικούς τρόπους. Να μην κάνεις το ίδιο κάθε μέρα. Ας βρεις να κάνεις κάτι διαφορετικό. Το ίδιο αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι μόλις μπουν οι παίκτες σε αυτή τη ρουτίνα και τους αρέσει και το καταλαβαίνουν και σιγά σιγά συνηθίζουν ότι ξέρεις, έχουμε 25 ασκήσεις για αυτό το πράγμα. Ολόχρονα. Όπως επίσης και μου δίνεις την ευκαιρία στα plays και έχεις ένα playbook και στο playbook έχεις, ξέρω εγώ, 30 plays όλη τη χρονιά ή 40. Μπορεί να έχεις και ένα. Και να παίζεις το ένα και το παίζεις τέλεια. Έτσι κι αλλιώς πιο πολλές ομάδες, ας πούμε, όπως βλέπουμε πλέον, είναι ευνηδιασμός, transition, κάποια side pick and roll, κάποια κεντρικά pick and roll. Το να μπορείς μέσα στη βδομάδα να επιλέξεις τα 6-7 plays από τα 30 που τα έχεις κάνει στην προετοιμασία ή μέσα στη βδομάδα και να τα βάλεις στο παιχνίδι, γιατί αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι καλύπτει τις ανάγκες, νομίζω είναι το ιδανικό. Και εκεί όμως εξαρτάται, ξαναλέω, από το επίπεδο των παιχτών που έχει. Άλλα plays μπορεί να δουλέψει ο Μπράντοβιτς στη Φενέρ, άλλα μπορεί να δουλέψω εγώ στην τάδε ομάδα στην Ελλάδα, άλλα μπορεί να δουλέψει ένας που δουλεύει τοπικό πρωτάθλημα. Η διεργασία και η ευφυΐα των παιχτών εξαρτάται και από την εμπειρία, εξαρτάται και από το πόσο έχουν δουλέψει, με ποιους προπονητές, είναι 1002. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχεις μια γκάμα. Δεν λέω αυτό που ακούγαμε, που εντάξει, δεν ήταν και αλήθεια τελικά για τον Μπασκουάλ, ότι είχε 140 plays. Οπότε έλεγες 15 και ψάχναν όλοι να βρουν. Δεν είναι American football με 300 plays. Αλλά πρέπει να επιλέγεις κάποια μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, επιλέγω να παίξω με την τάδε ομάδα αυτά τα 7 plays. Τα βάζω, τα δουλεύω όλη τη βδομάδα, τα κάνω τα πρωινά, τα περπατά. Οπότε ξαναπάμε στο παράδειγμα της αρκούδας. Δηλαδή, όσο και να το βάλεις, θα το μάθει και μια βδομάδα. Πρέπει να είσαι χαζός, ας πούμε, να μην το καταφέρεις να το κάνεις. Ο Αποστόλης ο Γιασεμί ρωτάει αν βοηθάει να βάζεις στο διπλό να παίζουν οι βασικοί με τους αναπληρωματικούς. Όχι, δεν το κάνω ποτέ. Δεν το κάνω ποτέ για τον εξής λόγο. Γιατί για μένα δεν υπάρχουν βασικοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν βασικοί στο μυαλό. Τους πάντα τις ομάδες τις κάνεις mixed. Δηλαδή θα βάλεις και από εδώ και από εκεί. Θα βάλεις και καλούς από τη μία πλευρά, τους καλούς σου και από την άλλη πλευρά. Με αυτό τι κάνεις. Με αυτό δημιουργείς όλους το. Τους δίνεις το αίσθημα ότι είμαστε όλοι μέλη της ομάδας. Δεν είναι οι καλοί και οι κακοί, οι πενταδάτοι και οι μη πενταδάτοι. Άρα και εγώ είμαι χρήσιμος. Άρα και εγώ θα παίξω με αυτόν και ο Αμερικάνος θα παίξει με τον άλλο και ο άλλος θα παίξει με τον άλλο. Δηλαδή και κάθε μέρα οι πεντάδες αλλάζουν. Ποτέ δεν έχω τις ίδιες πεντάδες στην προπόνηση. Ποτέ δεν μπορεί πολλές φορές να μην ξεκινήσω και την ίδια πεντάδα και στο επόμενο παιχνίδι. Με την έννοια ότι φτάνουμε στην ερώτηση που νομίζω έκανε η Γάλλια προηγουμένως, ότι πρέπει να τους έχεις όλους σε εγρήγορση. Όλους. Ότι όλοι μπορούν να χρησιμεύουν να παίξουν. Και επίσης ότι πρέπει και ο ένας να μάθει το παιχνίδι του αλλού που θέλει την μπάλα, πώς πασάρει. Άρα αυτό γίνεται κάθε μέρα όταν μπορείς και αλλάζεις τους παίκτες. Παναγιώτης ο Πετρίδης ρωτάει κυρίως για τις σχέσεις είναι αυτό των παιχτών με τους οργανωμένους οπαδούς. Αν το επιτρέπεις κάτι τέτοιο. Ναι, δεν έχω κανένα θέμα. Καταρχήν, υπάρχει η ελευθερία και υπάρχει και η προσωπικότητα των παιχτών. Ο αθλητής έχει προσωπικότητα. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν πρέπει να αφαιρέσει προσωπικότητα να μειώσει τους παίχτες. Οι παίχτες είναι άνθρωποι κανονικοί, έχουν κοινωνική ζωή, έχουν οικογένειες ή και να μην έχουν οικογένειες, αποκτήσουν οικογένειες. Έχουν μορφωτικό επίπεδο, ειδικά στο μπάσκετ, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Και εννοείται ότι ο καθένας είναι ελεύθερος εκτός ομάδας να κάνει ό,τι του αρέσει, αρκεί να μυθεί και την ομάδα. Το να έχει λοιπόν σχέση ένας αθλητής με τους οργανωμένους οπαδούς χωρίς να ενοχλεί αυτό το κομμάτι την ομάδα και επειδή πλέον πολλές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν και με τα social media όλα αυτά που γράφονται και λένε και εγώ γι' αυτό δεν έχω και τίποτα ποτέ γιατί θέλω να μένω λίγο έξω και αποστασιοποιημένος από αυτά αλλά τους παίκτες τους καταλαβαίνω ότι θα έχουν και social media και θα μιλάνε και με τους φιλάθλους και είναι λογικό. Από τη στιγμή που ξέρουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν και είναι για καλό δικό τους και για τις ομάδες, εννοείται ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνουν. Σωτήρης ο Καβωτάσιος ρωτάει, ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός είναι δομημένος με τον ίδιο τρόπο για όλη την αγωνιστική περίοδο όσον αφορά το χρόνο προπόνησης, την ένταση και την ποσότητα? Όχι. Είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αγωνιστικής περίοδου γιατί υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι είναι τραυματισμοί, κούραση, συνθήκες που βρίσκεται η ομάδα, δηλαδή
αν δεις μια προπόνηση μια εβδομάδα ότι η ομάδα φτάνει προς το τέλος της σεζόν, που εκεί όταν φτάνει προς το τέλος αρχίζεται, μειώνεται ο όγκος της δουλειάς και αυξάνει την ένταση για να είσαι σε καλύτερη κατάσταση. Εννοείται ότι προσαρμόζεις, μικρύνεις τις προπονήσεις, δηλαδή αυτές να κάνεις μια μισή ώρα την προπόνηση, να κόψεις πιο πολύ τα κομμάτια, να πας σε πιο εντός εισαγωγικών ευχάριστη προπόνηση, γιατί στον παίχτη τι του αρέσει, να παίζει 5 εναντίον 5. Όσο πλησιάζει η σεζόν προς το τέλος και αρχίζει η κούραση, παράδειγμα, στη Ρόδο, όταν ήμουν στον Κολοσσό, είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε φιλικά. Ποτέ. Ήταν η ομάδα στην Α1, για να παίξει φιλικό πρέπει να πάει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, για να σπάμε τη ρουτίνα, γιατί μετά το Φεβρουάριο άρχιζε η κούραση, η ψυχολογική, η ρουτίνα, το νησί ότι ήταν χειμώνας και ήταν πιο δύσκολα. Τετάρτη λοιπόν είχαμε βάλει το πρώτο μισάωρο, παίζαμε βόλεϊ. Μια τούρτα, η νική τρία ομάδα. Ή πίτσες. Δηλαδή έκανες, προσπαθούσες να βρεις κάτι για να κεντρίζεις το ενδιαφέρον, για να υπάρχει χαμόγελο. Τελείωνε το βόλεϊ, προπόνηση μπάσκετ μια μισή ώρα. Τελείωνε η προπόνηση, η νική τρία ομάδα παίρνει την τούρτα ή τις πίτσες. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις πράγματα για να έχεις συνέχεια την ομάδα σου σε εγρήγορση, να είναι ευχαριστημένη, να είναι χαρούμενη, χωρίς όμως να ξεφεύγεις ποτέ από τα επιτρεπτά όρια και από τα όρια που βάζει ο προπονητής και η φιλοσοφία της ομάδας. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Δημήτρη τον Χαρίση. Νομίζω ότι την έχεις απαντήσει σε ένα κομμάτι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Πόσο πιστεύετε στις συναντήσεις με τους παίχτες, φαγητό, καφέ κτλ. Και αν υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές που πρέπει να γίνονται μέσα στη χρονιά. Πιστεύω ότι φαγητό, καφέ και αυτό συνεχόμενο όχι. Εννοείται όχι. Οι παίχτες πρέπει να είναι μαζί μεταξύ τους και ο προπονητής να είναι πιο έξω. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις και ορισμένες περιπτώσεις που κάποιος παίκτης μπορεί να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, είτε μέσα στην ομάδα, είτε εκτός ομάδας, είτε προσωπικό, και εσύ πρέπει να είσαι κοντά του. Οπότε είναι πολύ πιο, αν θέλεις, πιο εύκολο για αυτόν και για σένα, από το να το φέρεις σε ένα ψυχρό γραφείο με χαρτιά, στυλό και αφήσεις μπάσκετ και οτιδήποτε. Ένα φαγητό το κάνεις να λυθεί και να μιλήσει πιο εύκολα μαζί σου και να σου πει το πρόβλημά του και να μιλήσει σε πιο ανθρώπινο επίπεδο από το να μην μιλήσει σε τόσο επαγγελματικό. Και γι' αυτό το λόγο, κάποιες φορές, όχι πάντα, κάποιες φορές μέσα στη χρονιά, αν χρειαστεί ή δω κάποιος παίκτης μου ότι έχει ένα σημαντικό ή σοβαρό πρόβλημα, αυτό θα το κάνω. Αλλά όχι όμως το στυλ πάω ο προπονητής με τους παίκτες, θα πιούμε καφέ και είμαστε φιλαράκια, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει το επαγγελματικό, ότι θα βγούμε ένα βράδυ να φάμε σε ένα ωραίο εστιατόριο, να πούμε δύο κουβέντες, για να νιώσει και αυτός πιο άνετα μαζί μου. Ενώ στο γραφείο είναι, ξέρεις, πιο επαγγελματικό. Δηλαδή, κάθεσαι εσύ, είσαι ο προπονητής, έχεις τη σφυρίχτρα, τα ντοσιέ, αυτά. Δημιουργείται κάπως από μόνη τους μια απόσταση διαφορετική. Έξω είναι και ο πιο χαλαρός ο άλλος. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω μάθει από. Το έχω και εγώ σαν άνθρωπος, αλλά το έχω δει πολύ στην Αμερική από τα χρόνια πολλά πριν. Ότι δημιουργείς μια πιο οικειότητα και μια πιο ζέστη, αν θες, τον άνθρωπο που είναι απέναντί σου να σου μιλήσει και να σου ανοιχτεί από ένα ψυχρό περιβάλλον του γραφείου. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, στη συνέχεια, τα χαιρετίσματα μας και στον Άγγελο, ο οποίος μάλιστα σε προσκαλεί όταν τελειώσει αυτή η δύσκολη περίοδο να τα πείτε για από κοντά. Πώς προσαρμόζεις, λέει, τις προπονήσεις όταν έχεις δύο παιχνίδια την εβδομάδα και τα δύο είναι εκτός? Θα δώσεις ρεπό την επόμενη του αγώνα που η ομάδα θα έχει και ταξίδι επιστροφής ή θα κάνεις ενεργητική ξεκούραση? Όχι, θα κάνω ενεργητική ξεκούραση. Ο Άγγελος τώρα κακώς τα ρωτάει αυτά γιατί με ξέρει. Τον Άγγελο να ξέρει ότι είναι από τους αγαπημένους μου. Πολλά χρόνια μαζί και στον Κεραυνό και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό. Έχουμε περάσει και είναι φίλος και πολύ αγαπημένος. Όχι, θα προτιμώ να κάνω ενεργητική ανάπαυση γιατί το να τους αφήσει να ξεκουραστούν και ειδικά μετά από ταξίδια συνεχόμενα είναι μεγάλο πρόβλημα. Το να κάτσεις, λες, θα ξεκουραστεί. Το θα ξεκουραστεί συνήθως τι κάνουν. Θα έρθουν οι Αμερικάνοι ειδικά, θα βγουν το βράδυ για τους λείπει. Ή την άλλη μέρα όλοι τον πρωί θα είναι ραχάτη στον καναπέ, αραχτή, δεν θα κουνηθεί άνθρωπος, που είναι τρεις χειρότερο. Το να τους φέρεις μία ώρα στο γήπεδο για να τους κουνήσεις, χωρίς να κάνεις λίγα σουτ, να κάνεις λίγα stretching, να πεις δύο κουβέντες, δύο βλακίες, δύο σοβαρά. Προτιμώ χίλιες φορές αυτό, να τους αφήσω όλη τη μέρα εξαφανισμένοι. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ρωτά για τις οδηγίες στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι, πόση ώρα τους μιλάτε και αν αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στην ομιλία για τα πλαίσια του αντιπάλου σαν υπενθύμηση ή λέτε αυτά που θέλετε να πετύχετε εσείς? Το πολύ ένα δεκάλεπτο πριν το παιχνίδι θα υπενθυμίσουμε, υπάρχει ένα, μέσα στα αποδυτήρια ένα κομμάτι χαρτί τεράστιο, ένα πίνακα, στο οποίο γράφουμε τα κλειδιά. Γίνεται μια γρήγορη υπενθύμηση γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε δείξει και το βίντεο πριν από το παιχνίδι, ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Ξανακάνουμε μια υπενθύμηση των κλειδιών του παιχνιδιού, ότι πρέπει να προσέξουμε, ξέρω εγώ, τα rebound, να προσέξουμε
επιθετικό transition της άλλης ομάδας, να χτυπήσουμε εμείς εκεί. Είναι 4-5 πράγματα τα οποία είναι η έμφαση σε άμυνα, σε επίθεση, τα κλειδιά. Το υπόλοιπο δίλεπτο, τρίλεπτο, πιο πολύ είναι η ψυχολογία, ότι πάμε, μπορούμε, δεν ξέρω πώς είναι εκείνη τη στιγμή το κλίμα, τι σου βγαίνει από μέσα σου. Αυτό δεν είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο μπορεί να πεις, α, το κάνω έτσι. Είναι και την ώρα, πώς το νιώθεις εσύ, η καρδιά σου και η ψυχή σου. Είναι συναισθήματα που βγαίνουν από μέσα σου. Πάνω από 10 λεπτά, όχι, ούτε καν στα πλαίσια των αντιπάλων, γιατί είναι, ξέρεις τι, μου θυμίζει το μαθητή που πάει να δώσει εξετάσεις και πριν μπει μέσα στο να γράψει, έχει το βιβλίο και διαβάζει τελευταία, ξέρεις, αυτή να μην το ξεχάσει. Που το είσαι σίγουρα αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι ότι έχεις μάθει από τα προηγούμενα διαβάσματα. Αν περιμένεις τώρα στο παραπέντε να θυμηθείς τα πλαίσια των αντιπάλων, κανένα, άστο, μην βγούμε καν να παίξουμε. Εντάξει. Απαντείται και η ερώτηση και για τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη που έστειλε κάτι παρόμοιο. Ο Άρης ο Αντιμισάρης ρωτάει αν μπορείτε να πείτε συνοπτικά πώς θα οργανώνετε τις προπονήσεις αν είχε τρεις προπονήσεις την εβδομάδα. Παραδείγμα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και αγώνα το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Σίγουρα τη Δευτέρα θα πρέπει να κάνεις μια διαφορετική προπόνηση από αυτή που είπα προηγουμένως ότι κάνεις σε μια ομάδα επαγγελματική, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο συνάδελφος έχει μια ομάδα που κάνει λιγότερες προπονήσεις. Θα δώσει πολύ περισσότερο έμφαση στην προπόνηση, θα τη μοιράσει. Η μισή προπόνηση θα πρέπει να είναι στο 5 εναντίον 5, γιατί δεν έχει τόσο πολύ χρόνο στο να... και τις υπόλοιπες μέρες, μάλλον, για να το κάνεις. Και άλλη μισή προπόνηση, σαφέστατα, πρέπει να είναι με ασκήσεις πάρα πολύ πάνω στα βασικά, σε κομμάτια των βασικών. Με πολύ έμφαση στη λεπτομέρεια, γιατί θεωρούμε όλοι αυτονόητο ότι ξέρουμε να πασάρουμε, να τριπλάρουμε, να παίρνουμε rebound, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Αλλά σε αυτό με ασκήσεις θα πρέπει να επιμείνεις πάρα πολύ και η υπόλοιπη προπόνησή σου θα είναι στο 5 εναντίον 5. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Ο Σπύρος ο Λιώκα αυτός ρωτάει, ότι πολλοί προπονητές δεν χρησιμοποιούν καθόλου κάποιους παίκτες στην προπόνηση και τους αφήνουν και εκτός ασκήσεων και διπλού ή τους χρησιμοποιούν πολύ λίγο. Είναι σωστό αυτό ή πρέπει να συμμετέχουν όλοι στην προπόνηση, ακόμα και αν δεν είναι στο επίπεδο των σταθερών μονάδων της ομάδας? Όχι, αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί αν δεν τους χρειάζεται τους παίκτες, στείλουν τους σπίτι. Ή στείλουν τους κάποια άλλη ομάδα να παίξουν. Έστω και για λίγο, έστω και για 10 λεπτά και για 15, θα πρέπει οι παίκτες όλοι να συμμετέχουν στην προπόνηση. Όλοι. Αυτό το λάθος το έκανα και εγώ πολύ παλιά, ειδικά στο 5-5. Ξέχναγα κάποια παιδιά. Εγώ ήταν συνεργάτη μου, coach, τον άφησε, τον ξέχασε. Βάλτο. Αφού δεν θα παίξει, καλά, βάλτο. Στα χρόνια που περάσουν, γιατί τις πολλά πράγματα τα μαθαίνεις, γιατί συνέχεια μαθαίνουμε όλοι μας. Πρέπει τους παίκτες, όπως είπα, να τους έχεις όλους ενεργούς. Το να μπει ένας παίκτης στο διπλό από τα 10 λεπτά, τα 3-4 να παίξει, δεν χάνεται τίποτα. Ίσα-ίσα τον κερδίζεις. Γιατί θα μπει μέσα, θα συμμετέχει, θα αισθάνεται χαρούμενος, θα είναι θετικός στα αποδυτήρια, θα είναι θετικός την επόμενη μέρα που θα έρθει στην προπόνηση. Αν δεν το χρειάζεσαι καθόλου, είναι καλύτερα να του πεις από την αρχή: δεν σε χρειάζομαι, βρες μια άλλη ομάδα, κάνε κάτι άλλο. Αλλά μην έρχεσαι εδώ. Από τη στιγμή που έρχεται, είσαι υποχρεωμένος να το βάλεις να συμμετέχεις στην προπόνηση. Ο Σάκης ο Παστός ρωτάει πώς διαχειρίζεστε εσείς παίκτες οι οποίοι έχουν κακές σχέσεις μεταξύ τους. Πάρα πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ συζήτηση. Μεμονωμένα και μαζί. Εκεί είναι μια από τις περιπτώσεις που συζητάγαμε πότε μπορεί να βγεις με δύο παίκτες για να φας μαζί. Εκεί είναι που αν τους πάρεις ένα βράδυ, να τους κάνεις στο τραπέζι κάπου. Σε τελείως διαφορετικό περιβάλλον μακριά από το γήπεδο, να ντυθούν ωραία, να νιώθουν ότι είναι εκτός γηπέδου και να βγεις μαζί τους και να ψάξεις να βρεις μέσα από αυτή την παρέα του φαγητού και λίγο την πιο χαλαρή τα αίτια και να προσπαθήσεις να εξηγήσεις 5-6 πράγματα. Το έχω κάνει αρκετές φορές και νομίζω ότι είχε καλά αποτελέσματα πάντα. Και τελευταία ερώτηση από τον Σάιμον Πάπε. Λέει, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αλλάζει καθόλου αν η ομάδα απέχει από τους στόχους της? Για παράδειγμα, αν η ομάδα στο δεύτερο γύρο είναι εκτός στόχων στις θέσεις του υποβασμού κλπ. Και μια δεύτερη ερώτηση, σε περίπτωση κοιλιάς της ομάδας, όπως είναι λογικό, αλλάζεις το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για να βοηθήσεις την ομάδα να βρει τη φόρμα της? Εννοείται. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, το πρόγραμμα πάντα προσαρμόζεται ανάλογα με τους παίκτες και ανάλογα με την εποχή που βρίσκεσαι και ανάλογα με το πώς εσύ αφουγκράζεις την ομάδα. Η ικανότητα του προπονητή είναι να φουγκράζεσαι την ομάδα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπα. Βλέπεις την ομάδα μια μέρα κουρασμένη ή κάνει κοιλιά. Όταν κάνει κοιλιά μια ομάδα, το να πας να την πιέσεις εσύ παραπάνω δεν θα βγάλεις αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, βάζω το χέρι μου στη φωτιά για αυτό το πράγμα. Άρα, θα πρέπει να βρεις τις μέρες που η ομάδα, τον περίοδο που κάνει κοιλιά, τα τρίκ που μπορούν να την κάνουν να επανέλθει. Το οποίο μπορεί να είναι. Είτε να είναι προπόνηση, διαφορετική λίγο, και όταν είναι διαφορετική, να είναι. Αυτό που είπα, να παίξει μια μέρα βόλεϊ, παράδειγμα.
εκεί που περιμένουν όλοι θα πάνε τώρα και βαριούνται και είναι καμένοι στο μυαλό τους. Και σου λέει: έχουμε εδώ τώρα τερματίσει. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα. Ό,τι θα του πει, δεν μπορούν να το σκεφτούν. Παίξε βόλεϊ. Ή δώσ' τους ένα ρεπό. Ή βγάλ' τους έξω όλοι μαζί για να φάτε. Ένα βράδυ όλη η ομάδα μαζί. Μερικές φορές τέτοια τρίκ είναι πολύ καλύτερα από το να πας να πιέσει την ομάδα και να του πει: γιατί δεν κάνετε αυτό και γιατί δεν τρέχετε. Γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι. Και εκεί είναι πλέον η εμπειρία, η ικανότητα και η προσέγγιση του κάθε προπονητή το πώς θα αντιληφθεί τη χρονική περίοδο και τη χρονική στιγμή που θα κάνει αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να αποσυμφορήσει την ομάδα, γιατί οι κοιλιές θα τις κάνουν όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πας εσύ κόντρα σε αυτό να πιέσεις παραπάνω, το μόνο σίγουρο θα βγεις χαμένος. Θα πρέπει να βρεις λοιπόν τον τρόπο με συζητήσεις, με διάφορα τρίκ που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί προπονητές. Δηλαδή, εγώ πάει σε προπόνηση που ήταν πραγματικά όλοι καμένοι και τους λέω σήμερα πριν ξεκινήσει η προπόνηση, υπήρχε κούραση μεγάλη. Θα πάμε όλοι μαζί σήμερα να περπατήσουμε στην παραλία. Και βγήκαμε όλοι μαζί, περπατήσαμε στην παραλία, χαβαλέ, λίγο πλάκα, οι παίκτες μεταξύ, την άλλη μέρα προπόνησαν τέλεια. Ξεπεράσαμε το σκόπελο αυτό, ας πούμε. Αν πήγαινε εκεί τη μέρα που ήταν όλοι χάλια από μόνοι τους και ήσουν και εσύ από πάνω τους με το βούρδουλα, θα χάνε. Να κέρδισε, αποκλείεται. Δηλαδή, το να είσαι σκληρός σαν προπονητής, χρειάζεται άλλη στιγμή να είσαι σκληρός. Να είσαι σκληρός μετά από νίκη. Είναι πολύ πιο εύκολο να πιέσεις τους παίχτες ή να πεις δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί υποτιμήσατε και έπρεπε να κερδίσουμε ή να κάνουμε αυτό και δεν το κάναμε και να τσέχεις εκεί τη βδομάδα με το μαστίγιο. Στις μέρες αυτές που είναι οι χάλια ημέρες ή οι μέρες που δεν κυλάνε ή οι μέρες που δεν πάνε ή οι περίοδες που είναι με κοιλιά η ομάδα, πρέπει να δείξεις ότι είσαι μαζί τους, ότι τους αγαπάς. Εκεί σε χρειάζονται. Δεν σε χρειάζονται. Στις νίκες είναι όλη μια χαρά, πανηγυρίζουμε. Εκεί στις νίκες λοιπόν εγώ είμαι πιο κακός από ό,τι θα είναι όταν θα γίνει μια πολύ στραβή. Δεν λέω ότι θα πας και τους χαϊδεύεις, δεν πειράζει που χάσατε παιδιά. Εννοώ τον τρόπο που είχε ο καθένας, ούτως ώστε να ξεπεράσει μια κακή περίοδο που έτσι κι αλλιώς όλες οι ομάδες στον πλανήτη θα υπάρχει και κακή περίοδο. Συνεχίζω και έρχονται ερωτήσεις, κότς, εν μέσω και χαιρετισμών, πολλών χαιρετισμών. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Αντώνη, δεν έχουμε πάμε και πουθενά. Μπα κάτσουμε εδώ όσο θες. Δεν έχουμε πάμε πουθενά. Πού να πάμε. Κλειστά όλα. Να πούμε ένα χαιρετισμό από τον Παναγιώτη τον Τρισόκα, ο οποίος λέει χωρίς πολλά λόγια. Ακριβώς, να είναι καλά. Ο κορυφαίος προπονητής που πέρασε ποτέ από τον Στρόφολο, σε χαρακτηρίζει. Ναι, του είχα στείλει 100 ευρώ πριν από αυτό για να βγει να πει αυτό. 100 ευρώ του έχω δώσει. Γι' αυτό τα λέει. Ο Δημήτρης Σαρίκας, ο οποίος ήταν φέτος προπονητής στην ΑΕΛ. Συμπαθέστατος και καλός προπονητής ο Δημήτρης. Γενικά, λέει, από την προετοιμασία και μέσα στη χρονιά χτίζουμε και βάζουμε τα θεμέλια της αμυντικής φιλοσοφίας μας. Στην προπόνηση της Τετάρτης, όταν παίζουμε 5 εναντίον 5 και αρχίζουμε να χτίζουμε την άμυνά μας και να δίνουμε τις αμυντικές κατευθύνσεις στους αθλητές μας, έχουμε ένα game plan για τον αγώνα με βάση τις αρχές μας. Δουλεύουμε καθόλου με τους παίκτες ένα plan B? Νομίζω όχι. Όχι, νομίζω όχι. Καταρχήν, αν μπεις και τους πεις ότι υπάρχει plan B, αναιρείς συνήθως αυτό που έχεις στο μυαλό σου και είναι αυτό που πιστεύεις. Δηλαδή, λες, θα πάω να παίξω αυτό. Εάν πας και τους πεις τώρα, αν δεν γίνει αυτό, θα κάνουμε αυτό. Αρχίζει το παίχτη και περνάει αφιβολία. Οπ, το πρώτο μήπως δεν είναι κακότσα. Εσύ έχεις σκεφτεί, έχεις δει, έχεις πει, αυτό θα κάνουμε, αυτό πιστεύω. Μέσα στο παιχνίδι, όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές αλλιώς το αλλάζει, το έχεις διαβάσει, αλλιώς το έχεις δει και μπορεί να γίνουν χίλια πράγματα. Ένας τραυματισμός, μια αποβολή, 5 φάουλ, οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν είναι ο προπονητής. Το plan B λοιπόν ξεκινάει και την ώρα για το έχει σκεφτεί εσύ και το plan C και το plan Ω. Το τι θα αλλάξει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν θα δώσει ποτέ στον παίχτη μέσα στη βδομάδα να σκεφτεί ότι αν δεν γίνει αυτό θα κάνουμε εκείνο. Όχι. Αυτό θα κάνουμε. Τώρα, μέσα στο παιχνίδι, επειδή θα γίνουν και διάφορα άλλα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες και γι' αυτό μας αρέσει το μπάσκετ. Εσύ, σαν προπονητής, έχεις την ικανότητα, πρέπει να έχεις την ικανότητα να αλλάξει πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Αν πας έτσι μέσα στο παιχνίδι, ότι αυτό έχω, επειδή ή θα πάω να δουλέψω, στον παίκτη θα περάσεις κατευθείαν την ανασφάλεια ότι αυτό που του λες δεν είναι αυτό που είναι το σίγουρο θα πάω να κερδίσουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει το πλάνο το βασικό και υπάρχουν 100 δεύτερες σκέψεις μετά. Τις οποίες δεύτερες σκέψεις έχω εγώ, οι συνεργάτες μου, μέσα στο παιχνίδι, τι θα δω, ή μπορεί να υπολογίσει ένα παίκτη ότι είναι ο σούπερ στάρ της άλλης ομάδας και εκείνη τη μέρα να μην είναι καλός. Άρα πρέπει να προσαρμοστείς κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, άλλο είναι το προπονητής είναι πολύ ωραίο, προπονείς την ομάδα τα πάντα. Το κοτσάρισμα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι η εμπειρία, η αντίληψη που έχεις για το παιχνίδι, το πώς το καταλαβαίνεις, το τι εικόνες έχεις, το
Όλο αυτό. Και αυτό είναι, μας κάνει και το αγαπάμε αυτό, αυτό που κάνουμε. Έστω και από το ίντερνετ. Ναι, ναι. Ο Νίκος Βεργιόπουλος επιστρέφει με δεύτερη ερώτηση, γιατί λέει ότι είσαι πολύ αναλυτικός και βοηθητικός coach. Μας είπε ότι, είπατε εσείς ότι επιλέγετε 6-7 plays από το playbook για να παίξετε το Σάββατο. Υπάρχει κάποιος τρόπος αντισκάουτινγκ, παράδειγμα, σαν αλλαγή ονόματος, ώστε αντίπαλη ομάδα να μην σε διαβάσει? Όχι, γιατί μπερδεύονται πιο πολύ δικοί μου παίχτες. Όσες φορές λέγαμε, ας πούμε, θα πούμε το 5, θα το πούμε 55. Χαμός το ίσιο. Οπότε λέω, άστο, δεν πειράζει. αυτό που μπορούμε να κάνουμε πολλές φορές και αυτό που κάνω κάποιες στιγμές είναι ότι ξεκινάμε ένα παιχνίδι με ένα καινούριο play, το οποίο θα το παίξουμε για σαν πρώτη επίθεση πρώτη φορά. Να μην το έχουμε, δηλαδή, ούτε παίζουν να το έχουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε και λέμε, θα παίξουμε τώρα για πρώτη επίθεση αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο, μετά από time out. Θα παίξουμε αυτό, καινούριο. Μια φορά. Το παίζουν μια φορά, το ξεχνάνε και δικοί μου μετά. Αλλά το θες για μια φορά. Αλλά αυτό το να αλλάξεις τα ονόματα κτλ. Εντάξει, υπάρχει σαν ιδέα. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι τέτοιες φορές πήγα να το κάνω πολύ παλαιότερα, τώρα δεν τα κάνω ποτέ αυτά. Ξεχνάγαμε εμείς τι γινόταν. Έχουμε κερδίσει παιχνίδι, φυσικά κατά λάθος, πολλά χρόνια πριν. Νομίζω στον Ηλυσιακό ήμουνα ή στο Κολοσσό. Αλλάξαμε εμείς το όνομα. Μπερδευτήκαμε εμείς, μπερδευτήκαν και αντίπαλοι. Και βάλαμε εμείς καλά. Και λέγανε, πω, φοβερό πλέον. Τι πλέον, είχαμε χάσει εμείς, δεν ξέραμε τι κάναμε. Και λέγανε, μπράβο, κότς, είναι φοβερό. Λέω, ευχαριστώ, να είστε καλά. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, κότς, αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα σημαντικά μας είπες. Βοηθήθηκαν τόσο οι προπονητές, πιστεύω, και όσοι δεν ασχολούμαστε με την προπονητική, αλλά είμαστε κοντά στο μπάσκετ, πήραμε αρκετά από αυτά που είπες. Κάτι έγινε τώρα. Έλα, με ακούς, Βασιλή? Ακούω μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για όσα μας είπες και πες μας ένα τελικό σχόλιο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που στείλανε ερωτήσεις. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετήματα σε όλους τους φίλους μου που τους αγαπάω πολύ στην Κύπρο. Όλα τα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν από το Σύνδεσμο Προπονητών και την Κυπριακή Ομοσπονδία θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πολύ καλοί ομιλητές όλοι να τα παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι. Και εύχομαι σε όλους υπομονή, κουράγιο. Και θα περάσει και αυτό, γιατί είμαστε μπασκετικοί και είμαστε δυνατοί. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Υπενθυμίζω πως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλεσμένο τον Μάκη τον γιατρά, ο οποίος θα μας πει και αυτός την δική του άποψη, το δικό του σεμινάριο. Σας ευχαριστούμε και ακόμα μια φορά. Πολλά μηνύματα, πολλοί φίλοι παρακολουθήσαν αυτή την ζωντανή σύνδεση με τον Βασίλη τον Φραγκιά και συνεχίζουν και στέλνουν και ευχαριστήρια coach. Να κάνουμε κι άλλο αύριο πάλι, αφού δεν πάμε πουθενά, να κάνουμε κι άλλο αύριο. Θα συνεχίσουμε έτσι. Ετοίμασε υλικό για δεύτερο σεμινάριο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.